Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ορίσατε και σήμερα στην πρώτη ανάρτηση. Είμαστε εδώ και θα είμαστε εδώ μέχρι και τις 9 για να συζητήσουμε όλα αυτά τα θέματα που απασχολούν τόσο την ελληνική όσο και τη διεθνή επικαιρότητα. Είμαι η Έλενα και σήμερα είναι 29 του μηνός, άλλη μία μέρα για να τελειώσει και ο Ιανουάριος, ο πρώτος μήνας του 2014 και να περάσουμε λίγο να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα που έχουν γίνει σαν σήμερα. Ξεκινάμε με το 1845 όταν κυκλοφορεί για πρώτη φορά το ποίημα του Edgar Allan Poe, το κοράκι. Το 1870 δημοσιεύεται στην εφημερίδα Αλήθεια ότι το 1869 είναι έτος εισαγωγής στην Ελλάδα του ποδήλατου, του περίεργου τούτου και δυσκόλου άμα είδους παιδιάς και ταχυδρομίας. Όπως γράφει η εφημερίδα και εισαγωγής του ο βασιλιάς Γεώργιος ο Πρώτος και ο Παύλος Δαμαλάς, γιατρός και δήμαρχος Πειραιός. Το 1897 στη Γενική Συνέλευση των Κριτών στο Τζερμιάδο Λασιθίου κηρύσσεται η Ένωση της Κρήτης με τη μητέρα Ελλάδα. Την ίδια ημέρα ο ελληνικός στόλος από 6 τορπιλοβόλα και το πλοίο Σφακτηρία αποπλέει από τον Πειραιά για την ενίσχυση των Κριτών επαναστών. Το 1900 η Ιφηγένεια Συγκρού δορίζει στο ελληνικό δημόσιο 13 εκατομμύρια δραχμές για την σκυρόστρωση των πλατιών και των κυριότερων δρόμων της Αθήνας. Το 1942 κάνει πρεμιέρα το ραδιοφωνικό πρόγραμμα του BBC Desert Island Discs με πρώτο παρουσιαστή το Roy Plumley. Πρόκειται για μία από τις μακροβιότερες εκπομπές στην ιστορία του ραδιοφώνου αφού διαρκεί μέχρι και σήμερα. Το 1979 η 16χρονη Brenda Spencer σκοτώνει 2 άτομα και τραυματίζει 9 άλλα όταν πυροβολεί από το σπίτι της κατά της εισόδου του παρακείμενου δημοτικού σχολείου. Το όπλο της το είχε χαρίσει ο πατέρας της ως χριστουγεννιάτικο δώρο. Στους αστυνομικούς που τη συνέλαβαν δικαιολογήθηκε με τη φράση «Δεν μου αρέσουν οι Δευτέρες». «I don't like Mondays». Σε κανέναν δεν αρέσουν οι Δευτέρες. Με αφορμή λοιπόν το περιστατικό αυτό, οι Boomtown Rats έγραψαν το ομώνυμο τραγούδι τους. Αυτά λοιπόν είναι τα σημαντικότερα γεγονότα και να περάσουμε να ρίξουμε μια ματιά και στις προσωπικότητες οι οποίες έχουν γεννηθεί σαν σήμερα την 29η μέρα του Ιανουαρίου. Ξεκινάμε το 1827 όταν γεννήθηκε ο Λούις Γιούρι, ο Καναδός χημικός μηχανικός και εφευρέτης που ανακάλυψε τις αλκαλικές μπαταρίες και τις μπαταρίες λιθίου. Το 1890 γεννήθηκε ο Μπορίς Πάστερνακ, ο Ρώσος συγγραφέας, ο οποίος τιμήθηκε και με βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας το 1958 για το έργο του Δόκτωρ Ζιβάγκο. Το 1960 γεννήθηκε ο Γρηγόριος Ευθύμιος Λουγκάνης, ο διάσημος καταδύτης, υιοθετημένο τέκνο Ελληνοαμερικανών γονέων, Χρυσός Ολυμπιονίκης, το 1984 και το 1988. Αυτές λοιπόν ήταν και οι προσωπικότητες οι οποίες έχουν γεννηθεί σαν σήμερα. Και να δούμε και ποιες είναι οι προσωπικότητες οι οποίες έφτασαν τελευταία τους πνοή σαν σήμερα. Το 1837 λοιπόν πέθανε ο Αλέξανδρος Πούσκιν, ο Ρώσος συγγραφέας και ποιητής. Σκοτώθηκε σε μονομαχία από τον απατημένο σύζυγο της ερωμένης του. Το 1881 πέθανε ο Φιοντόρ Ντοστογεύσκι, ο Ρώσος συγγραφέας που έχει γράψει και το Έγκλημα και τη Μωρία. Και το 1941 πέθανε ο Ιωάννης Μεταξάς, ο στρατιωτικός και πολιτικός που κυβέρνησε δικτατορικά από το 1936 έως και το 1941. Αυτά λοιπόν είναι τα σημαντικότερα γεγονότα, οι σημαντικότερες γεννήσεις και οι σημαντικότεροι θάνατοι που έχουν γίνει σαν σήμερα την 29η μέρα, όπως είπαμε, του Ιανουαρίου. Καλή σας ημέρα και πάλι. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Ευχές για μια πραγματικά πολύ όμορφη και δημιουργική ημέρα. Θέλουμε τη δική σας συμμετοχή. Μπορείτε να μας καλείτε λοιπόν μαστική χρέωση στο 211-55-50-500. Μπορείτε να μας στέλνετε τα email σας στο πρώτη ανάρτηση@papakizoungla.gr καθώς να μας βρείτε και στο Facebook με το όνομα Πρώτη Ανάρτηση όπως και στο Twitter. Και στο σημείο αυτό, παιδιά, νομίζω ότι ήρθε η ώρα να ρίξουμε μία ματιά στα πρωτοσέλιδα των κυριότερων αθηναϊκών πολιτικών εφημερίδων. Ξεκινάμε λοιπόν με την εφημερίδα Το Έθνος. Ρυθμίση σκούπα για τα κόκκινα δάνεια. Ανεξάρτητη αρχή με πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου. 1.000 ευρώ μηνιαίως η ελάχιστη δαπάνη διαβίωσης για κάθε νοικοκυριό. Συμφωνία για μικρές και πολλές δόσεις, ενώ ακόμη και κούρεμα για δανειολήπτες. Διαβάζουμε πάνω δεξιά στη Φούλαμ με 15 εκατομμύρια ευρώ μεταγραφή ρεκόρ για τον Μήτρογλου. Έκθεση ΟΣΑ και τράπεζες στα αγκάθια της κυβέρνησης. Ανοιχτά μέτωπα με την Τρόικα.
Άγριος Φεβρουάριος για την Κεφαλονιά. Σεισμολόγοι, κρίσιμες οι επόμενες 30 ημέρες. Ξαναζωντάνεψε η φρίκη της Πάρου, ισόβια στο τέρας. Ενώ υπόσχεση Πούτιν για φυσικό αέριο και ιδιωτικοποίηση. Συνάντηση με Σαμαρά. Πάμε και στην εφημερίδα Τα Νέα. Εφορία. Μαύρη Δευτέρα με πρόστιμα φωτιά. Αντιμέτωποι με μεγάλες επιβαρύνσεις όσοι δεν ξοφλήσουν έως την Παρασκευή τα χρωστούμενα. Πάνω από 1 εκατομμύριο φορολογούμενοι χρωστούν φόρο εισοδήματος, τέλη και ΦΑΠ. Στους αγρότες, μάλλον, η τελική ρύθμιση για τα κόκκινα δάνεια. Η νέα ζωή της Βαλερή, ενώ παράταση αγωνία στην Κεφαλονιά. Η Θέμη σε Χινέβρα με τον Τσίπρα και λιώνουν οι πάγοι στη Ρωσία. Πάμε στην εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Οδηγός για 1,7 εκατομμύρια μισθωτού σε δημόσιο, δέκο και ιδιωτικό τομέα. Μείωση κρατήσεων για τις επικουρικές συντάξεις. Αναλυτικοί πίνακες και παραδείγματα. Ποιοι κερδίζουν και πόσο. Από αυτό το μήνα στους μισθούς από 9 έως 97 ευρώ. Σε ποια ταμεία περιορίζονται οι εισφορές από 7 σε 3%. Αλλαγές και στην συνταξιοδότηση. Αυτόματη αναγνώριση χρόνου με προαιρετική ασφάλιση. Ποιες οι παγίδες για όσους φύγουν το 2014. Με εντολή Σαμαρά στους πολίτες τα κλεμμένα από τις μίζες. Ισόβια και 25 χρόνια στον αδίστακτο Πακιστανό. Λύγησαν και οι δικαστές από το δράμα της Μυρτούς. Φθηνότερο φυσικό αέριο, επενδύσεις και τουρισμός. Τη συζήτησαν Σαμαράς και Πούτιν. Ο Πρωθυπουργός μετέβη από τις Βρυξέλλες στη σεισμόπληκτη Κεφαλονιά. Η Φούλαμ χρυσώνει με 24 εκατομμύρια ευρώ Μήτρογλου και Ολυμπιακό. Πάμε στην εφημερίδα Η Ελευθεροτυπία. Καίγονται τα χαρτιά του Σαμαρά. Το πρωτογενές πλεόνασμα του 2013 δεν είναι διατηρήσιμο. Η άμεση έξοδος στις αγορές θα μας επιβαρύνει τα επόμενα χρόνια. Διαπραγμάτευση πακέτο θέλουν οι δανειστές, ενώ ότι εκτιμάει η έκθεση του Γραφείου Προϋπολογισμού στη Βουλή. Μεγάλες ζημιές, λαβωμένο το 60% των κτηρίων στο Λιξούρι. Παιχνιδιάρικα πουλιά που καρφώνουν, ενώ ρύθμιση κοροϊδία χάνουν το ΕΚΑΣ 80.000 ανάπηροι. Στην JP Morgan, πρόωρες κάλπες με πρώτον το ΣΥΡΙΖΑ, ενώ ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας, παράνομο και με τη βούλα το ΜΟΛ, χρήσος Ανθρίλο και Μήτρογλου. Πάμε στην εφημερίδα Η Δημοκρατία, Όλεθρος. Στοιχεία σοκ από το ΙΚΑ για εξαφάνιση εργαζομένων επιχειρήσεων στα χρόνια του μνημονίου. Το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής τεινάζει τώρα στον αέρα τον Στουρνάρα. Η ανεργία καλπάζει, το χρέος διωγγώνεται, η υπερφορολόγηση γονατίζει την κοινωνία. Και επισημάνσεις για κοινωνική έκρηξη. Αμφισβητεί το πρωτογενές πλεόνασμα για το 2014. Ισόβια στον Πακιστανό που σακάτεψε τη Μυρτό στην Πάρο, ενώ έλα στην Αθήνα έλειωσαν οι πάγοι στη συνάντηση Σαμαρά Πούτιν στις Βρυξέλλες. 6 χρόνια χωρίς τον Χριστόδουλο, τρισάγιο στη μνήμη του μακαριστού Αρχιεπισκόπου. Πάμε στην εφημερίδα Η Αυγή. Μέχρι 900% αύξηση φορολογίας από το 2010. Λαιλασία στο εισόδημα και τις αποταμίευσεις των νοικοκυριών την περίοδο των μνημονίων, αποτυπώνει η έκθεση του Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής. Η εξάντληση φοροδοτικής ικανότητας των Ελλήνων προεξοφλεί το ναυάγιο της ακολουθούμενης πολιτικής. Άντεξε η Κεφαλονιά, αλλά από όσα ελέγχθηκαν, τα μισά σπίτια χρήζουν άμεσων επισκευών. Τα μνημόνια δοκιμάζουν το Σύνταγμα, ενώ εκλογές το 2014 με νίκη ΣΥΡΙΖΑ. Ομπάμα αύξηση μισθών 40% στο δημόσιο, ενώ πανευρωπαϊκό αίτημα για έρευνα. Φαρμακονήσι Λαμπεντούζα. Στην εφημερίδα Ριζοσπάστης, επίκαιρη ερώτηση του ΚΚΕ για τα προβλήματα των αγροτών. Κατατέθηκε από την πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΚΚΕ, Αλέκα Παπαρίγα, και απευθύνεται στον Πρωθυπουργό. Εταιρεία Παπουτσάνης, με τα ΜΑΤ ξαναπροσπάθησε να σπάσει την απεργία. Οι όρκοι στην ανταγωνιστικότητα στρώνουν κόκκινα χαλιά στην αντιλαϊκή πολιτική, ενώ Πρωτοβουλία Κομμουνιστικών και Εργατικών Κομμάτων της Ευρώπης για την ανάπτυξη εργατικής λαϊκής πάλης ενάντια στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τις ευρωεκλογές. Πάμε στο πρώτο σέλιδο της εφημερίδας Είναι Αυτεμπορική. Σκληρό παιχνίδι με έπαθλο την τραπεζική ενοποίηση. Αντίθεται στη θέση της Ευρωβουλής και Βερολίνου για τον έλεγχο των τραπεζών. Πρόταση Σόιμπλε για νέο κοινοβούλιο της Ευρωζώνης. Πολυφόροι, λίγες μεταρρυθμίσεις. Στο Γραφείο Προϋπολογισμού ασκεί έντονη κριτική στα Υπουργεία Οικονομικών και Ανάπτυξη. Επιβεβαιώνεται με στοιχεία που δίνονται η υπερβολική φορολόγηση στην Ελλάδα. Κώδικας για κόκκινα δάνεια και με 18 εκατομμύρια τουρίστες θα κλείσει το 2013. Να πούμε πως επιχειρήσεις στα ζαχαροπλαστεία έχασαν το 50% των πωλήσεών τους. Πάμε και στην εφημερίδα Το Κέρδος, κοινωνική συνένεση για τις μεταρρυθμίσεις. Ψύχραιμη αποτίμηση των μνημονίων από το Γραφείο του Προϋπολογισμού, τα λάθη της Τρόικας και οι ελληνικές παραλήψεις. Υπερφορολόγηση, ελλειπείς αλλαγές, υπεραισιόδοξες προβλέψεις.
Αντώνη Σαμαράς, κόκκινο χαλί στους επενδυτές, ενώ η Ενέργεια Ίνδη που ενδιαφέρονται για εξόρυξη σε Ιόνιο και Κρήτη. Ο Κλάους Ρέγκλινγκ σφυρίζει τη λήξη της εσωτερικής υποτίμησης για την Ελλάδα. Ποιοι παράγοντες πιέζουν τις μετοχές, ποια είναι η στήριξη με την Όπισθεν ή αγορά. Πάμε και στην εφημερίδα Ημερησία, πλεόνασμα πάνω από ένα δις. Ξεπεράστηκαν και οι πλέον αισιόδοξες προβλέψεις, εκτιμήσεις για μεγαλύτερη άνοδο με την ίσπραξη 5 φόρων έως και την Παρασκευή. Ισχυρό χαρτί σε επικείμενες διαπραγματεύσεις με την Τρόικα, λύνονται τα χέρια της κυβέρνησης για τη διανομή υψηλότερου κοινωνικού μερίσματος. Από τις τράπεζες διενεργείται πλέον η πληρωμή όλων των φόρων. Κώδικας δεοντολογίας για τη ρύθμιση δανείων. Πλαίσιο κανόνων επεξεργάζεται η Τράπεζα της Ελλάδος. Δόσεις με βάση την οικονομική δυνατότητα του δανειστή. Σε θερμό κλίμα, λοιπόν, έγινε η συνάντηση Αντώνη Σαμαρά και Βλαντιμίρ Πούτιν. Άνοιξε νέο κεφάλαιο στις ελληνορωσικές σχέσεις. Κλειδί η πολιτική συνένεση για την έξοδο από την κρίση. Σύμφωνα με το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής. Ενώ Αντώνη Σαμαράς, η Ελλάδα αλλάζει ευκαιρία για επενδύσεις. Και τέλος, κλείνουμε με την εφημερίδα Η Εσπρέσο. Συγκλώνησε η μάνα που πήγε να χυμίξει στον Πακιστανό. Σοκ στη δίκη για τη Μυρτό. Το κοριτσάκι μου το βρήκα με πολιτοποιημένο πρόσωπο και σπασμένο κρανίο. Τα βράχια στην Πάρο, 4 μήνες μετά, είχαν ακόμα αίματα. Από κάτω διαβάζουμε η αντιπίθεση της Βαλερή και το σπίτι των δαιμόνων. Τα απίστευτα που συμβαίνουν σε οικογένεια στην Ιντιάνα. Αυτά λοιπόν είναι τα πρωτοσέλιδα των κυριότερων αθηναϊκών πολιτικών εφημερίδων για σήμερα την Τετάρτη 29 του μηνός. Και πάμε να ρίξουμε μια ματιά και στα πρωτοσέλιδα των αθλητικών μας εφημερίδων. Ξεκινώντας με την εφημερίδα Η Πράσινη, όπου διαβάζουμε «Εσείς ξέρετε, Ολυμπιακός είναι μάλλον, εσείς ξέρετε». Άλμα τετράδας με φωντοτήν κούπα απόψε για τον Παναθηναϊκό μέσα στο ναό. Προσέχει για να έχει ο Αναστασίου. Είναι πονηρό παιχνίδι, ενώ καρέ φωτιά, επίθεση κατά ρηπάς και πάνωπλος με Μπέργκ, Αμπέντ, Ζέκα και Πράνιτς. Καμικάζι κορυφή, πόρωση σε ομάδα και κόσμο για το ντέρμπι πρωτιάς με την Μπαρτσελώνα. Υπόκληση σε Άρτζη και Μίτσο, ενώ Παναθηναϊκός Ολυμπιακός Βόλου. Λεωφόρο στις 6 μετά μεσημβρίας θα προβληθεί μέσα από το T-Sport 3, φάση 8 για το κύπελο της Ελλάδας. Και πάμε στην εφημερίδα Η Ώρα των Σπορ. Και τη νύχτα θα δουλεύουν, αποφασισμένος να εκπλήξει όλη την Ελλάδα και να απογειώσει τους αεκτζίδες ο Μελισανίδης με το γήπεδο. Πάει φουλ για τις άδειες, ατάκες στους συνεργάτες του, χαρακτηριστική της δίψας του για να προχωρήσει με χίλια από τη στιγμή που θα βάλει μπροστά τα έργα. Στους 8 έστω και με άγχος η ΑΕΚ νίκησε στο tie break την Παναχαϊκή. Ισονομία ή εξαφανιστείτε, ξεκάθαρο μήνυμα της Original 21 προς την ηγεσία της ΕΠΟ. Τη Δευτέρα τον ντέρμπι των κοριτσιών με ΠΑΟ, κάτοικος Premier League ως κόκο. Επιβεβαίωσε αμέσως πλην σαφώς τη συμφωνία του με την ΑΕΚ και ο Γιώργος Αρής. Ό,τι ακούγεται και γράφεται είναι για το καλοκαίρι, ενώ ο Άρης ασβεστάς αποκαλύπτει. Κανένα τηλεφώνημα, καμία καταγγελία. Πάμε και στην εφημερίδα Πρωταθλητή σε όλα. Βαλβέρδε μπορεί να προκριθεί η Ολυμπιακάρα. Δεν έχει να χάσει τίποτα. Αποκλειστικές δηλώσεις στον πρωταθλητή. Έρχεται ο Βάλντες. Ή Βάλντες. Βάλντες. Βαλντές λοιπόν, έρχεται ο Βαλντές, Πόθος, Μίτσελ και Βαλβέρδε στον θρύλο. Ο 30χρονος Παραγουανός, διεθνής φορ, φοράει τα κόκκινα γιατί τον προτίμησε από τον Μπερμπάτοφ. Τρέχω για αντιβάη στον Αργεντινό δαίμονα της Τουλούς, θέλει ο coach. Με 15 εκατομμύρια ο Μίτρογλου στη Φούλαμ γύρισαν με χρυσή προσφορά οι Άγγλοι. Τον ήθελαν πολύ και ο παίκτης. Το ήθελε πολύ μάλλον και ο παίκτης. Βασίλης Καραπιάλης, τέτοιες ευκαιρίες δεν τις αφήνεις. Ξέρει τι πρέπει να κάνει ο Μαρινάκης. Με Σαβιόλα και ο Λαϊτάν για πρόκριση. Απόψε 8 ο T-Sport 4 με ατρόμητο για το κύπελο. Πάμε και στην εφημερίδα Goal News. Σερ Κώστας Πιστολέρο Βαλντές. Έτοιμο το πρωτοφανές για τα ελληνικά δεδομένα deal του Ολυμπιακού με τη Φούλαμ για την παραχώρηση του Μίτρογλου με 15 εκατομμύρια ευρώ. Αφεντικό λοιπόν από σήμερα, ενώ φαβορεί για αντιβάης ο Αργεντινός Όσκαρ. Τρέχω της Τουλούζ. Πώς τα 20 εκατομμύρια ευρώ του Ιανουαρίου μπορούν να δέσουν Ρομπέρτο και Κάμπελ το καλοκαίρι. Στην ΑΕΚ στρέφονται στους δύο Έλληνες στόπερ στο προσκήνιο Μόρας και Γούτας. Συμφωνία του ΠΑΟΚ με τον Ισραηλινό Χαφ που έμεινε ελεύθερος από τη Ρουμπίν και ανεβάζει επίπεδο τον δικέφαλο. Νάτχο χίλια μάτια.
ενώ Ρεάλ Μαδρίτης, Μακάμπι Τελαβίβ, 31 με τελικό αποτέλεσμα 1-2. Εσύ τι θα παίξεις? Λοιπόν, και πάμε και στην εφημερίδα Η Γάτα. 9 παιχνίδια στο κουπόνι με 6 μονά αποδεκτά. Τριάδα φωτιά με 2 φαβορί και 1 γκολ. 2 μονές αποδεκτές σοπαλίες. Σε ποιο μάτσα στην Αγγλία και την Ισπανία είναι πιθανό το χ με μεγάλες αποδόσεις? Ο ΠΑΟΚ λοιπόν θέλει τον Βραζιλιάνο φόρ, το μυστικό τετατέτ για τον Μωράες. Τι προσδοκά ο Αλαφούζος? Πάνω από 5 εκατομμύρια φέρνει η νέα λεωφόρος. Βόμβα με Νάτχο, πυροδοτεί ο Ιβάν στην Τούμπα, ενώ δεν ηχαβώ ο Κοστούλιας, τον κρατάει στον Πανετολικό. Η λίστα του Μίτσελ για τον αντιβάης. Σε αυτά τα λεφτά δεν λες όχι, γίνεται Άγγλος ο Μήτρογλου. Πάμε στην εφημερίδα Sport Day, όπου βλέπουμε στην κεντρική εικόνα τον Κώστα Μήτρογλου, πάνω από 15 εκατομμύρια ευρώ. Η Φούλα με επανήλθε, ο Βρέντζος είναι στο Λονδίνο, αλλά και για να γίνει τον deal θα χρειαστούν πάνω από 15, όπως είπαμε, εκατομμύρια ευρώ. Παίρνει ακραίο προτάθηκαν ο Ελισέου της Μάλαγα και ο Πέρες. Κακουτά, Πέδρο Λεόν. Εναλλακτική λύση, ο Γκουεγέ της Έβερτον. Μπαμ με Νάτχο. Αγκαλιά με τον εξαιρετικό Ισραηλινό χαφ που πάτησε Θεσσαλονίκη, είναι ο δικέφαλος. Επίποδος πολέμου, TST Ολυμπιακός Βόλου, δίδαξε τους ξένους Αναστασίου και ζήτησε από όλους να παίξουν στη λεωφόρο. Όπως είπαμε στις 6 από το OTTV, σαν να μην υπάρχει ρεβάνς. Πάμε και στην εφημερίδα Live Sport, τον deal του αιώνα. Σπάει το θρυλικό ρεκόρ του Καστίγιο, κλείνει με ποσό άνω των 15 εκατομμύριων ευρώ τη συμφωνία με τους Άγγλους που ανέβηκαν ήδη στα 14 εκατομμύρια. Ο δικός του Πύρλο, τεράστια μεταγραφή από τον ΠΑΟΚ που έφερε στη Θεσσαλονίκη τον παικτάρα Μπίμπρας Νάτχο. Ισονομία ή εξαφανιστείτε και στο ΟΑΚΑ για το Europa. Και πάμε και στην εφημερίδα Γαύρος η προκήρυξη. Ο Ταύρος Βαλντέζ έρχεται. Ο Παραγουάνος στην επίθεση του θρύλου, όπως αποκάλυψε χθες μόνο ο Γαύρος. Ο Μίτσελ αυτόν ήθελε και όχι τον Μπερμπάτοφ. Επί 2 χρόνια τον φλέρταραν οι Ερυθρόλευκοι και τώρα τον φέρνουν. Τρέχω ή πέρεζε. Όσο η Έβερτον δεν δίνει τον Μιραλάς, η εξέλιξη τον αντιβάει σε επαφές με την Τουλούς για τον Αργεντινό που τον πάει με χίλια ο Μίτσελ. Παίζει και έκπληξη. Και τέλος στην εφημερίδα το φως των σπορ, ενώ ο Μήτρογλου ετοιμάζει τις βαλίτσες του για Φούλαμ. 15 εκατομμύρια ευρώ, κατώτατο όριο, ζητάει ο Ολυμπιακός για τις σημερινές διαπραγματεύσεις με τον Αγγλικό Σύλλογο. Κλεισμένος ο Βαλντέζ, ενώ ο Όσκαρ τρέχω αντιβάης. Απόψε υπάρχει και παιχνίδι. Η μάχη του Μουν, θα τον περάσουμε τον Παναθηναϊκό και θα φτάσουμε τελικό κυπέλλιο. Ο πρόεδρος των Austrian Boys, Σταύρος Γουλιώτης. Ο Εντουάρντο Μπρίτο στο φως και στους 19 ο Μήτρογλου. Αυτά λοιπόν ήταν και τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών μας εφημερίδων. Και στο σημείο αυτό να πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα για σήμερα. Να. Έγινε αίτηση από το Δήμο Κεφαλονιάς στην
that trip down memory lane, but you're never gonna feel the same. But you're never gonna take the blame. Change your name, now you out the game. So you head outside, feel the rain. Something in your brain can't break the chain. Same mistake again, fake the pain again. Day to day, you cry, wakey, wakey now. Holy cow, you're in doubt. You left and now you feel down. Your heart lies back in that town. So creep back in, don't make a sound. Or lose your crown again, sleep around again. Tell your friends that you're proud. Or ask yourself what you really want from life. Don't follow that crowd. I've never tried to make you walk into the deep end. And now I find myself awake for all the weekends. I never tried to force that Sunday morning creeping. I want to stay, but I must roll. Νιώθετε άβολα με το σώμα σας? Υποδεχτείτε την τεχνολογική επανάσταση στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Νέο καλσόν Nanobionic Anti-Celluline. Μετατρέπει τη θερμική ενέργεια που εκπέμπει το ανθρώπινο σώμα σε άπουπέρυθρες ακτίνες και τις επιστρέφει πίσω σε αυτό. Αποτέλεσμα, μείωση της εμφάνισης της κυταρίτιδας, λία και καλλίγραμμη εμφάνιση. Αγαπήστε ξανά το σώμα σας με το νέο καλσόν Nanobionic Anti-Celluline. Findforme.gr, ο επαγγελματικός κατάλογος επιχειρήσεων, προϊόντων, υπηρεσιών. Η πλατφόρμα γενικών αγγελιών. Το εργαλείο κατασκευής ιστοσελίδων. Διαφημίστε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας. Εποφεληθείτε από τις καινοτόμες υπηρεσίες που προσφέρουμε, καθώς εάν μέχρι τώρα δεν έχετε αποκτήσει δική σας ιστοσελίδα, τώρα πλέον μπορείτε, μέσω της πλατφόρμας Findforme.gr. Findforme.gr, η νέα πολυκάναλη πλατφόρμα του Ζούγκλα.gr. Σήμερα και πάλι, κυρίες και κύριοι, καλώς ορίσατε στην πρώτη ανάρτηση. Είμαστε εδώ και σήμερα να σας πούμε την πρώτη καλημέρα και να κάνουμε μαζί την πρώτη ανάρτηση και να σας ενημερώσουμε για όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε στο ξεκίνημα της δικής σας ημέρας. Όπως είπαμε, είμαστε εδώ πέρα και θα παραμείνουμε για την υπόλοιπη μία ώρα, όση ώρα δηλαδή μας απομένει, μέχρι και τις 9. Μπορείτε να μας καλείτε στο 211-55-55-500 για να μας στέλνετε το email, τα email σας στο πρώτη ανάρτηση.
Όπως να μας βρείτε και στο Facebook και στο Twitter με το όνομα Πρώτη Ανάρτηση. Και να περάσουμε λίγο να διαβάσουμε τα πρωτοσέλιδα που φιλοξενεί μέχρι και αυτή τη στιγμή η ηλεκτρονική εφημερίδα zoogla.gr. Ξεκινάμε με το πρώτο πρωτοσέλιδο που βλέπουμε. Άκυρη η άδεια του Μολ. Το Συμβούλιο της Επικρατείας ζητεί νέα περιβαλλοντική μελέτη για να μην κατεδαφιστεί το εμπορικό κέντρο. Πάμε στο δεύτερο πρωτοσέλιδο. Ισόβια και 25 χρόνια. Απόφαση κόλαφος του δικαστηρίου και τον δράστη που κακοποίησε τη Μυρτώ στην Πάρο. Στο τρίτο πρωτοσέλιδο, λίστα φωτιά για τις μίζες στα χέρια των ανακριτών. Αρχείο με ύποπτα εμβάσματα σε εταιρείες του εξωτερικού. Στο τέταρτο πρωτοσέλιδο, έβλεπα παντού αίμα. Συγκλονίζει η κατάθεση της μητέρας για την κακοποίηση της Μυρτούς. Πάμε και στο πέμπτο πρωτοσέλιδο, η οργή έριξε την κυβέρνηση. Παρετήθηκε ο Ουκρανός Πρωθυπουργός και το Υπουργικό Συμβούλιο μετά τις αιματηρές διαδηλώσεις. Και να πάμε να δούμε σήμερα και το έκτο πρωτοσέλιδο. Χιόνια και καταιγίδες. Έκτακτο δελτίο εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Θερμοκρασίες υπό το 0 στη Βόρεια Ελλάδα. Ας το ανοίξουμε και όλες να του ρίξουμε μία ματιά, να το διαβάσουμε λίγο, να δούμε τι λέει. Σύμφωνα λοιπόν με το δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, έντονα καιρικά φαινόμενα εκδηλώνονται από τα δυτικά και αναμένεται να επεκταθούν σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ θυελλώδεις άνεμοι πνέουν στα πελάγη σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Χιονοπτώσεις αναμένονται στα ορεινά της υπηρετικής χώρας, αλλά και σε ημιορεινές περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας και της Θράκης. Να πούμε από τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης, βροχές και καταιγίδες επηρέασαν τη Δυτική Ελλάδα, με κατατόπους ισχυρά φαινόμενα στη Δυτική Στερεά και την Πελοπόννησο. Να πούμε πως τα φαινόμενα θα επεκταθούν βαθμιαία, ανατολικότερα και θα είναι κατατόπους ισχυρά στην Ανατολική Στερεά, συμπεριλαμβανομένης και της Αττικής, την Εύβοια και το Βόρειο Αιγαίο, ενώ κατά τη διάρκεια της νύχτας προς την Τετάρτη, δηλαδή προς σήμερα, οι βροχές και οι καταιγίδες θα επεκταθούν στα νησιά του Αιγαίου, της Κυκλάδας και τα Δωδεκάνησα, με τοπικά έντονα φαινόμενα στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου, ενώ χιονοπτώσεις αναμένονται στα ορεινά της υπηρετικής χώρας, αλλά και σε ημιορεινές περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας. Θα μπορούσαμε να ακούσουμε το ηχητικό. Πιο μετά. Ωραία. Όπως είπαμε, η πτώση, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από μείον 3 έως και 6 βαθμούς Κελσίου στη Βόρεια Ελλάδα, από 5 έως 12 στην Κεντρική και Νότια, από 3 έως 13 στη Δυτική, αλλά στην Ήπειρο η μέγιστη δεν θα ξεπεράσει τους 10 βαθμούς Κελσίου. 10 έως 16 στις Κυκλάδες και τοπικά έως τους 18 στην Βόρεια Κρήτη, 7 έως 14 στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα. Να πούμε λίγο και την πρόγνωση για την Αττική. Είναι φως παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές που βαθμιαία θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν καταιγίδες κυρίως από τις μεσημβρινές ώρες και μετά. Θα έχει Αττική. Τα φαινόμενα ενδέχεται λοιπόν να είναι κατατόπους ισχυρά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 14 βαθμούς Κελσίου, αλλά στα βόρεια θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότεροι. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες, νότιο-ανατολικές διευθύνσεις ασθενείς έως σχεδόν μέτρη. 3 με 4 μποφόρ, ενώ βαθμιαία θα ενισχυθούν σε νότιους ισχυρούς έως θυελλώδεις 6-7 μποφόρ. Τις βραδινές ώρες οι άνεμοι θα στραφούν σε βορειοδυτικούς και θα εξασθενήσουν. Για να πούμε και λίγα λόγια για τις συμπρωτεύουσες. Ανεφώσεις λοιπόν με βροχές και τοπικές καταιγίδες και παροδικές χιονοπτώσεις πρωινές ώρες. Στα ορεινά θα έχει η Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 3 έως και 5 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στο θερμαϊκό θα πνέουν από ανατολικές νοτιοανατολικές διευθύνσεις ισχυροί έως σχεδόν θυελλώδεις 6 με 7 μποφόρ, ενώ από αργά το βράδυ θα στραφούν σε βόρειους και θα εξασθενήσουν. Αυτά λοιπόν, αυτή μάλλον λοιπόν, ήταν και η πρόγνωση του καιρού, το έκτακτο δελτίο που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για τις μέρες αυτές που διανύουμε και να πάμε λίγο. Να ξεκινήσουμε να δούμε λίγο τα θέματα που μας απασχολούν. Για σήμερα ξεκινάμε με το τέρας, όπως το διαβάσαμε και στα πρωτοσέλιδα, της Πάρου, όπου ποινή ισόβιας κάθειρξης 25 και 25 ετών επιβλήθηκε στον Αχμέντ Βακά, στον υπήκο του Πακιστάν, από το δικαστήριο της Ήρου, που διεξήχθη κάτω από δρακόντια μέτρα η δίκη της για την υπόθεση της βάναυσης κακοποίησης της 15χρονης τότε Μυρτού, στο καλοκαίρι του 2012 στην Πάρο. Η πρόταση του εισαγγελέα ήταν νωρίτερα λοιπόν ο εισαγγελέας της έδρας πρότεινε την ενοχή του κατηγορουμένου, χαρακτηρίζοντας το συμβάν θλιβερό. Ειδικότερα είχε προτείνει ισόβια για την ληστεία, κάθειρξη 18 ετών για την απόπειρα ανθρωποκτονίας, κάθειρξη 18 ετών για το βιασμό και κάθειρξη 3 μηνών για την παράνομη εργασία. Εξάντλησε την κτηνοδία του, είπε συγκεκριμένα, και όπως υποστήριξε, υπήρχε παράλληλος δόλος. Ήθελε να κλέψει και το κινητό και να βιάσει. Η μάνα, απ' την άλλη, ήταν συγκινητική και γλαφυρή στην περιγραφή της. Δεν τον θεωρώ ένοχο επειδή είναι Πακιστανός ή αλλοδαπός.
Γιατί λίγους μήνες μετά θυμόμαστε την περίπτωση στην Ξάνθη, όπου Έλληνας βίασε και έκαψε ζωντανή την κοπέλα έξω από το σπίτι της. Είναι ένοχος για την κτηνοδία που προκάλεσε και αυτό οφείλεται στον ίδιο τον άνθρωπο, την ψυχή του και τον χαρακτήρα του. Να ευχηθώ καλό κουράγιο στην οικογένεια της Μυρτούς. Ο Βακάς δέχτηκε να πούμε όλες τις κατηγορίες και ζήτησε συγγνώμη. Ο Δράσης εμφανίστηκε μετανιωμένος για την πράξη του και είπε κατά την έναρξη της δίκης που ξεκίνησε λίγο μετά τις 9.30 το πρωί, ότι δέχεται όλες τις κατηγορίες, ενώ ζήτησε συγγνώμη από την οικογένεια της Μυρτούς για ό,τι έχει κάνει. Περνούσε το δρόμο, να δούμε λίγο τι είπε. Περνούσε το δρόμο και καθόταν μία κοπέλα. Την είδα πρώτη φορά. Στην αρχή σκέφτηκα να τη κλέψω το κινητό και μετά σκέφτηκα να τη βιάσω. Έκανε σκηνικό για να το κρατήσει, γλιστρήσαμε στις πέτρες και πέσαμε μαζί κάτω. Το κινητό έπεσε δίπλα μας, πιαστήκαμε στα χέρια. Εγώ λίγο την έσπρωξα, μετά της έβγαλα τα ρούχα για να μην με ακολουθήσει. Πήγα να φύγω και με τράβηξε με το πόδι της. Έπεσα, είδα την πέτρα, την άρπαξα και την πέταξα γύρω μου, αφού γύρισα και την κοίταξα. Η πέτρα έπεσε στο μάτι της, την βίασα. Με το ένα χέρι την κρατούσα από το λαιμό και με το άλλο έκανα αυτό το πράγμα. Ζητώ συγγνώμη, ανέφερε. Από την άλλη, να πούμε πως σοκ προκαλεί η κατάθεση της μητέρας της Μυρτούς, της κυρίας Μέρης Κοτρότσου, στο δικαστήριο. Η κυρία Κοτρότσου, μεταξύ άλλων, ανέφερε ότι όταν πλησίασα το σημείο, είδα ένα αλλοιωμένο σώμα και πρόσωπο. Ανατριχιαστικά πραγματικά αυτά που διαβάζουμε. Έβλεπα παντού αίμα, πάρα πολύ αίμα. Το δεξί της μάτι ήταν κλειστό, πρισμένο και μελανιασμένο. Το αριστερό της μάτι ήταν ανοιχτό και ασάλευτο, πρισμένο και αυτό και ματωμένο. Σκέφτηκα πως αν δεν πέθανε ακόμα, σε λίγα λεπτά θα είναι σίγουρα νεκρή. Στο νοσοκομείο μου είπαν ότι το παιδί μου είναι κλινικά νεκρό. Όπως εξιστόρησε να πούμε στο δικαστήριο, πήγαμε στην Πάρο επειδή η μεγάλη μου κόρη είχε ψυχικά κουραστεί από τις πανελλαδικές εξετάσεις. Ήθελε να πάει με τις φίλες της διακοπές, αλλά εγώ φοβόμουν. Έτσι αποφασίσαμε να πάμε όλοι μαζί και να προσέχω τη μεγάλη μου κόρη. Είχα και το αυτοκίνητο μαζί μου, οπότε ό,τι και αν χρειαζόταν τα άλλα παιδιά θα ήμουν δίπλα τους. Εκείνη την ημέρα καθόμασταν στην παραλία. Η Μυρτός, ιστερικά συντηρητικό και μη κοινωνικό άτομο, δεν ήθελε να βγάλει τα ρούχα της και να κολυμπήσει. Μου ζήτησε να πάει μια βόλτα. Λίγο αργότερα όμως, όταν η μητέρα της τη τηλεφώνησε, διαπίστωσε το κινητό της τηλέφωνο ήταν απενεργοποιημένο. Αμέσως ξεκίνησα να την ψάχνω μαζί με τη μεγάλη μου κόρη. Φτάσαμε στα βράχια και μου λέει η κόρη μου. Όταν πλησίασα το σημείο, είδα ένα αλλοιωμένο σώμα και πρόσωπο. Έβλεπα παντού αίμα. Πραγματικά πάρα πολύ αίμα. Το δεξί της μάτι, όπως είπαμε, μην τα πούμε πάλι. Πραγματικά ανατριχιαστικά οι λεπτομέρειες αυτές. Τώρα, όσον αφορά τον δικηγόρο της οικογένειας, τον κύριο Κουσιουρή, είπε: οι αρχές και η δικαιοσύνη αντιμετώπισαν με τον καλύτερο τρόπο αυτή την υπόθεση. Ο κατηγορούμενος δεν στερήθηκε τα δικαιώματά του. Θα είναι λύτρωση για την κοπέλα η σημερινή απόφαση. Όχι μόνο θα απαλύνει τον ψυχικό της πόνο, αλλά θα της δώσει δύναμη. Η σημερινή απόφαση θα δώσει όθηση στη μικρή για να μπορέσει να γελάσει, να κολυμπήσει με τα χέρια της. Όσο και τον κατηγορούμενο, ο κύριος Κουσιουρή σημείωσε ότι δεν έχει το παραμικρό ίχνος ευαισθησίας και ανθρωπιάς για τα όσα διέπραξε. Το θέμα είναι ότι τέτοιοι άνθρωποι σκοτώνουν για ένα κινητό τηλέφωνο. Αφαιρούν την ανθρώπινη ζωή για 100 ευρώ. Να θυμίσω ότι έσφαξαν στο κέντρο της Αθήνας τον άνθρωπο που πήγε να πάρει το αυτοκίνητό του για να μεταφέρει την ετοιμόγενη γυναίκα του στο νοσοκομείο. Ας ακούσουμε λοιπόν τόσο την κυρία Κοτρότσου όσο και τον κύριο Κουσιουρή. Είμαι απόλυτα ικανοποιημένη την απόφαση που πήραν οι δικαστές και οι αφορά στην αίσθηση του και τους ευχαριστώ πολύ. Η χαρά μου βέβαια με τριάζεται, γιατί εγώ θα πρέπει να γυρίσω στη Λάρισα και θα εξακολουθήσω να βλέπω στο παιδί μου την κατάσταση που είναι και να ελπίζω ότι κάθε στιγμή μπορεί να γίνει η αλήθεια. Σε όλη τη δίκη ήταν όρθια πάντως, ήταν ακριβώς εδώ πίσω του. Θέλετε να πείτε κάτι, κάτι, πείτε κάτι. Βεβαιώθηκαν από το δικαστήριο και φυσικά όλα αυτά τα μητέρματα περί ανηλικότητας κατέρευσαν ως ανηλικότητας. Και αυτό θα πρέπει να το λάβουν πολύ σοβαρά υπόψη. Όσοι θελήσουν να επικαλεστούν ανηλικότητα για να καλυφθούν από τέτοια εγκλήματα. Όλοι όσοι υποβάλλουν τέτοια σενάρια. Ευχαριστούμε λοιπόν και τον κύριο Κουσιουρή αλλά και την μητέρα της Μυρτούς να ευχηθούμε και εμείς γρήγορη ανάρρωση στη Μυρτό. Είναι ένα θέμα που πραγματικά μας έχει συγκινήσει και πάρα πολύ.
Και να πάμε λίγο σε ένα άλλο θέμα, σε ένα θέμα που απασχόλησε αρκετά τις τελευταίες ημέρες. Και φυσικά μιλάμε για τον σεισμό στην Κεφαλονιά. Για τρίτη νύχτα λοιπόν κοιμήθηκαν μακριά από τα σπίτια τους οι κάτοικοι της Κεφαλονιάς, οι οποίοι δεν έχουν μόνο να αντιμετωπίσουν τη μανία του Εγκέλαδου, αλλά και την κακοκαιρία. Στο νησί έχει καταπλέψει εκτός από το Superfast 11, που το βράδυ της Δευτέρας διανυκτέρευσαν περί τα 1500 περίπου άτομα, και το Ελευθέριος Βενιζέλος, προκειμένου να παράσχει στέγη στους κατοίκους των οποίων τα σπίτια τους έχουν υποστεί ζημιές. Επίσης στην Κεφαλονιά έφτασε το βράδυ της Τρίτης και ο Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος και θα διανυκτερεύσει στο νησί. Το Zoungla.gr κατέγραψε τις εικόνες καταστροφής και σας τις παρουσιάζει. Ας ακούσουμε πρώτα όμως τον καπετάνιο που μιλάει και θα δούμε μετά τις εικόνες καταστροφής όπως κατέγραψε η κάμερα του Zoungla.gr. Έγινε αίτηση από το Δήμο Κεφαλονιάς στην εταιρεία που έχει το καράβι να έρθουμε για να μπουν μέσα οι όσοι έχουν πρόβλημα, και εντάξει, το φέραμε, ήρθαμε. Τελευταία στιγμή έγινε και ο σεισμός λίγο απότομα. Πάντως ήταν, εντάξει, για τα ελληνικά δεδομένα, έτσι όπως έχουμε μάθει μέχρι τώρα, εγώ δεν το περίμενα το σύστημα να δουλέψει έτσι τόσο γρήγορα. Είδατε να δούλεψε αποδοτικά, ε? Νομίζω πως ναι, ναι. Μου έκανε τρομερή εντύπωση. Μου έκανε εντύπωση. Καλό να μας κάνει και κάτι καλή εντύπωση αυτή την εποχή. Ναι, καλό να μας κάνει, γιατί όλοι με τη μούρη κάτω είμαστε, καρσουφιασμένοι όλοι. Και είναι αυτό μια σημαντική λύση για τους ανθρώπους, οι οποίοι αν δεν κοιμόσαν εδώ θα κοιμόσαν είτε στην Ήπεθρο είτε στο οχήματά τους. Κοίταξε να σου πω κάτι, είναι μαθημένοι εδώ από σεισμούς. Φυσικά όταν ακούς αυτό το πράγμα και αυτή τη βοή που κάνει και το ταρακούλι μας, σε πιάνει ιδέο, σε πιάνει ψυχή σου. Εντάξει, τώρα έχουν δίκιο. Θα πάνε να κοιμηθείς μέσα στο σπίτι, ειδικά μα είναι παλιό. Αλλά και γενικά το νησί άντεξε από ό,τι βλέπω. Δηλαδή και τα κτίσματα που έδειξε, που ήταν παλιά ή εκεί που ήταν το επίκεντρο, που υπήρχαν ζημίες, αλλά στο υπόλοιπο νησί από ό,τι είδα δεν είχε τίποτε το ιδιαίτερο. Ας πούμε εγώ από το βόρειο μέρος που είναι η καταγωγή μου, που εντάξει εκεί έχει παλιά σπίτια, δεν έγινε τίποτα. Και εδώ που είναι καινούργιες οι κατασκευές, εδώ στη Λιβαθό που πήγα, εντάξει, δεν είχαν ιδιαίτερες ζημίες. Ποιες ανάγκες λοιπόν καλύπτει το καράβι σας? Αυτή τη στιγμή καλύπτει περίπου 1100 άτομα τα οποία βρίσκονται μέσα, δεν είναι μέσα στο κρύο. Οι 730 περίπου έχουν κρεβάτι να κοιμηθούν, οι υπόλοιποι είναι στα σαλόνια, τροφή, καφέ, κουτσομπολιό, συζήτηση, και φυσικά να περάσει νύχτα. Και μια στέγη που δεν κινδυνεύει να πέσει τα κεφάλια. Δεν κινδυνεύει με τίποτα αυτή η στέγη. Αυτή η στέγη είναι σίγουρη. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Ούτε σεισμός την πιάνει, ούτε κακοκαιρίες που λένε, ούτε τίποτα. Για πόσες μέρες? Αυτό δεν το ξέρω. Σαν πρώτο σχεδιασμό? Δεν το ξέρω, γιατί δεν μου έχουν ανακοινώσει τίποτα. Φυσικά, εγώ εδώ ήμουν, από εκεί που παίρνω εντολές είναι μόνο η εταιρεία. Τώρα, τι έχουν συμφωνήσει με την εταιρεία και τι έχουν σχεδιάσει, δεν το ξέρω να σας πω. Τους νομίζω θα είμαστε, για όσο χρειαστεί, θα είμαστε εδώ, δεν μπορούμε να φύγουμε έτσι. Σίγουρα δεν μπορούμε να φύγουμε έτσι, αν δεν περάσει ο κίνδυνος από ό,τι λένε. Διαφορετική εργασία και για το προσωπικό σας, έτσι. Δεν είναι ενπλό, καλή τις ανάγκες. Κοιτάξτε να δεις, δεν είναι ενπλό, αλλά η εργασία δεν αλλάζει. Ας πούμε, εντάξει, το πλήρωμα του ξενοδοχείου ή της κουζίνας ή της τροφοδοσίας την ίδια εργασία έχει. Φυσικά τώρα εδώ υπάρχει μεγάλος φόρτος. Γιατί είδατε κάτω τι γίνεται. Είναι μερικοί που φάγανε 8 φορές μακαρόνια, ας πούμε. Φυσικά δεν είναι κεφαλωρίτες. Το φαγητό είναι δωρεάν? Στον κόσμο ναι. Φυσικά κάποιος θα τα πληρώσει, ποιος είναι δεν ξέρω. Θα δούμε. Δεν τα μαθαίνουμε εμείς αυτά, ούτε μας ενδιαφέρουν κιόλας. Η επιλογή του κόσμου που θα διανυκτερεύσει εδώ τις επόμενες ημέρες, πώς έγινε? Του κόσμου δεν ήταν δικιά μας επιλογή. Εμάς μας είπαν να φέρουμε το καράβι, αυτή τη διαταγή είχα από την εταιρεία. Από όσο γνωρίζετε? Δεν είδα καμία επιλογή. Όχι, όταν έμπαινε μέσα. Φυσικά τώρα, άμα έρθει ο άλλος και μπει μέσα, τι θα του πεις, ότι δεν μπαίνεις? Άμα έξω βρέχει ή σου λέει δεν έχει που να κοιμηθεί, θα του πει εγώ. Δεν μπορώ να του πω εγώ να μην πεις μέσα. Για την επιλογή καλύτερα ρωτήστε έξω. Κάποιος πρέπει να ξέρει τώρα ποιος είναι αυτός. Ναι. Τι να σας πω. Το όνομά σας και το επίθετό σας? Εγώ λέγομαι Παλουμπής Χαράλαμπος. Καπετάνιος? Ναι. Καπετάνιος του Superfast 11. 11, γιατί το λένε δύο.
Είναι το λατινικό το χ και το. Ναι, αλλά βλέπουν τη μία γραμμή και το λένε, την άλλη την ξεχνάνε και το λένε δύο. Εκτός από την εταιρεία που μας δίνει τις οδηγίες, οι άμεσοι συνεργάτες μας είναι το Λιμεναρχείο. Λοιπόν, εγώ ευχαριστώ τον Λιμενάρχη της Κεφαλονιάς, Καλτσουνάκης Γεώργιος λέγεται, ο οποίος ήταν παρόν από την ώρα που ήρθε το καράβι, και όλα τα παιδιά του Λιμεναρχείου, τα οποία φυλάνε το καράβι, υπάρχει αστυνόμευση μες στο καράβι, βοηθήσανε στην καταγραφή, μάλλον δεν βοηθήσανε, την ξεκινήσαμε εμείς και τη συνεχίσανε εκείνοι, την καταγραφή όλων των ανθρώπων που είναι μες στο καράβι. Και ακόμα και τώρα, αυτή τη στιγμή που πλέον είναι μέσα ο κόσμος, είναι στην είσοδο του πλοίου και ελέγχουν ποιος μπαίνει και ποιος βγαίνει, με ταυτότητες, με αριθμό, αύξοντα αριθμό εισόδου, για να ξέρουμε τι γίνεται μέσα στο καράβι. Σας έχει ατύχει... Είναι άξιοι λόγου. Σας έχει τύχει κάτι αντίστοιχο, δηλαδή να καλύπτετε αυτές τις ανάγκες? Εντάξει, τώρα το σεισμός είναι λίγο σπάνιο, ρε παιδιά. Και εντάξει, ήταν τόσα καράβια στην Πάτρα, έτυχε να είμαι εγώ. Να είναι το συγκεκριμένο μάλλον πλοίο. Δεν μου έχει ξανατύχει, να σας πω την αλήθεια, δεν μου έχει ξανατύχει. Σεισμός όχι. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αρρώστιες μόνο. Έκτακτες προσεγγίσεις σε λιμάνια. Μόνο τέτοια. Για παραλαβή ασθενούς. Έχουμε ξεκινήσει το μισό Αιγαίο. Τα καράβια της Blue Star και της Superfast. Όπου υπάρχει νοσοκομείο και υπάρχει Αιγαίος, πιάνουν για να... Εντάξει, τι να κάνουμε. Είναι το σύστημα, όχι το σύστημα, είναι η Ελλάδα έτσι φτιαγμένη που... Και οι ανάγκες βέβαια που έχουν οι νησιώτες, δεν καλύπτουν το ίδιο εύκολα με τους πυροτικούς. Όχι, είναι και πολλά τα νησιά. Οι ανάγκες μεγάλες, ο τουρισμός μεγάλος. Φυσικά τώρα είναι δύσκολα τα πράγματα για όλους μας, και για τα καράβια και για τους νησιώτες. Θα δούμε πού θα καταλήξουμε. Είμαι πολύ περίεργος. Ακούσαμε λοιπόν και τον καπετάνιο του Superfast 11 και να πάμε στον δήμαρχο της Κεφαλονιάς, τον κύριο Αλέκο Παρίσι, που φιλοξένησε η Λουκίλα Καρέρ στην τηλεόραση της Ζούγκλας και στην εκπομπή της με το Λίκ και με το Λάμδα. Έτσι, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ο δήμαρχος, όλα είναι υπό έλεγχο. Από την ώρα που ο πρωθυπουργός επικοινώνησε μαζί μου και την Κυριακή το απόγευμα, όλα έγιναν με υποδειγματική ταχύτητα. Ο Υπουργός Ιστορικών, ο κ. Μιχαλάκης, και οι τέσσερις Γενικοί Γραμματείς Υπουργείων είναι στο νησί, πάντα στο πλευρό μας. Κακώς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης μιλούν για την εκταμείευση 100.000 ευρώ μόνο. Ό,τι χρειαστεί θα καλυφθεί οικονομικά, είπε ο κ. Παρίσης, ενώ συμπλήρως τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά ολόκληρη την εβδομάδα, ώστε μέχρι το Σαββατοκύριακο να έχουν γίνει οι απαραίτητες επισκευές για να υποδεχτούν με απόλυτη ασφαλεία τους μαθητές από την ερχόμενη Δευτέρα. Ας πάμε να δούμε τη δήλωση. Με την χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε τον Δήμαρχο της Κεφαλονιάς, τον κύριο Αλέξανδρο Παρίση. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Παρίση. Κύριε Δήμαρχε. Μεσημέρι, τι κάνετε? Εσείς πώς είστε? Παλικάρι, από ό,τι μαθαίνουμε. Τι να κάνω, αγωνιζόμαστε. Εντάξει, πρέπει να έχουμε τη δύναμη να αντιμετωπίσουμε τα πάντα. Πάντως, το ηθικό είναι ακμαίο και για πρώτη φορά δεν βλέπουμε σκηνές πανικού. Λειτουργήσε άψογα η κρατική μηχανή και πολύ γρήγορα, μπορούμε να πούμε. Κοιτάξτε, ναι, από την ώρα που πήρε ο Πρωθυπουργός μετά τη ζημιά και έστειλε το Μιχελάκη κάτω και τέσσερους γενικούς γραμματείς των Υπουργείων, το Υπουργείο Παιδείας τον Κυριαζή, το Υγείας τον Γαλήρη τον Προπίδα, έστειλε τον Μπάτροκλο τον Γιονιάδη, και καταλαβαίνετε ότι αυτή τη στιγμή όλα μπαίνουν καλώς. Δεν έχουμε, μας έλεγε... Έχουμε 100 μηχανικούς, προχωράνε σε αυτοψίες, κάνουμε ό,τι μπορούμε το καλύτερο. Ο κόσμος φιλοξενείται στο Superfast και το απόγευμα και στο... Το Superfast έρχεται και το αυτό τώρα. Το Βενιζέλος. Τώρα περιμένουν να έρθει η Επιτροπή να δούμε τις ζημιές του σχολείου, να προχωρήσουμε σε άμεση αποκατάσταση. Κάνουμε ό,τι μπορούμε. Δεν βοηθάει ο καιρός σήμερα γιατί έχουμε βροχή. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Και από εκεί και πέρα, εντάξει, πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι. Η Κεφαλονιά έχει θωράκιση. Τα είπε και ο Παπαζάχος τώρα που βγήκαμε στο Sky. Έχει τέτοια θωράκιση από το συγχωρεμένο τον Παυλάτο, που αν αυτό ο σεισμός ήταν σε άλλη περιοχή θα είχε κάνει μεγάλες ζημιές. Έτσι είναι. Η Κεφαλονιά και με 7 ρίχτερ και με 7,5 ρίχτερ έχει αντοχές. Δεν έχετε καθόλου ζημιές πια σε... Η παροχή ρεύματος είναι φυσιολογική, κανονικά δεν υπάρχουν χωριά χωρίς ρεύμα. Και νερά. Και νερά. Σήμερα είμαστε άμεση επιφυλακή για τα πάντα. Πείτε μου, τα σχολεία τελικά έχετε πάρει κάποιες αποφάσεις αν θα παραμείνουν και τα αύριο κλειστά? Σας είπα, θα είναι κλειστά και όλη τη βδομάδα. Α, όλη τη βδομάδα. Τώρα σε μισή ώρα θα έχω την κατάσταση από τον ΝΟΣΚ που είναι μηχανική και θα βάλω αμέσως συνεργεία για να μπορέσουμε μέχρι το Σαββατοκύριακο να έχουν τελειώσει το 90% να λειτουργήσουν.
Μάλιστα. Αυτό είναι το καινούριο που μας λέτε, γιατί δεν το ξέραμε μέχρι τώρα. Υπήρχαν, ήταν ασαφείς οι. Μα όταν μου ζητάτε, κοιτάξτε, τώρα ναι. Σήμερα το πρωί ναι. Με σηκώσανε. Εγώ δεν έχω κοιμηθεί, έχω να κοιμηθώ 40 ώρες σχεδόν. Mm-hmm. Πρωί-πρωί στα κανάλια. Τώρα να πας στο σκάφι, ο αντένα παράπονα, ο ένας παράπονα, ο άλλος παράπονα, καταλαβαίνετε. Πάντως, κύριε Δήμαρχε, πρέπει είμαστε. Πρέπει να βγεις σε όλα τα κανάλια να σε ενημερώσουμε. Κύριε Δήμαρχε. Και πρέπει να λέμε την αλήθεια. Να τώρα βγήκε ο Κοσμάτος στο αθέρα να λέει για τις πέτρες. Μα δεν μπορεί σε 4 ώρες να λυθεί το πρόβλημα που είναι πρόβλημα ετών, που είναι οι βράχοι επάνω στο βουνό, τα σπίτια από κάτω. Τώρα. Όλα αυτά έχουν προγραμματιστεί ήδη. Πήγε συνεργείο, υπογράψαμε απόφαση εχθές να εκκαινοθούν οι 8-9 κατοίκες που είναι εκεί. Τώρα κάνουμε ενέργειες, έρχεται το καράβι, το οποίο το καράβι δεν φιλοξενεί άστεγους, mm-hmm. φιλοξενεί ανθρώπους που φοβόνται να μπουν στα σπίτια τους, παρόλο που δεν έχουν ζημιά και φοβόνται πως γίνει σεισμός μεγαλύτερος. Mm-hmm. Αυτό είναι το πρόβλημα. Το Ελευθέριος Βενιζέλος το περιμένετε το απόγευμα, θα φιλοξενήσει πάνω από 1000, γιατί μάθαμε ότι έγινε το αδιαφόρητο. 1400 έρχεται το απόγευμα. Είναι mm-hmm. το super fast εδώ, το οποίο έχει γύρω στα mm-hmm. 1000 άτομα περίπου. Εντάξει. Σας δόθηκαν. Γίνανε γρήγορα, η θετική μηχανή δούλεψε. Σας δόθηκε. Ο υπουργός από την ώρα που με πήρε στο τηλέφωνο μετά από μία ώρα, μας ξαναπήρε τώρα και μιλήσαμε και χθες, είναι ενήμερος. Ο Μιχελάκης συντονίζει την επιχειρησιακή ομάδα. Ό,τι μπορούμε να κάνουμε και εδώ ξαναδώ, είμαι αισιόδοξος και ευχαριστημένος. Και σας δόθηκε και ένα έκτακτο κονδύλι των 100.000 ευρώ για τις πρώτες ανάγκες. Δεν είναι 100, μην παραπλάνουμε τον κόσμο. Για πείτε μας. 200 και 300, ό,τι χρειαστεί, είναι κοντά. Βάλανε τώρα 100.000 για ορισμένες έκτακτες πληρωμές και άμεσες πληρωμές τώρα για πρώτες βοήθειες. Δεν είναι. Ό,τι χρειαστεί θα καλυφθούν από την κυβέρνηση και ζημιές. Μάλιστα. Αυτό είναι σημαντικό που μας λέτε. Είναι μεγαλύτερο το κονδύλι. Λοιπόν, δεν είναι το 100 που αφήσαμε να κυκλοφορήσει, έτσι. Είναι μεγαλύτερο είχαμε το κονδύλι. Δώσαμε 100 mm-hmm. για το όνομα της Παναγίας. Ωραία. Εντάξει. Είναι σημαντικό αυτό που μας λέτε, κύριε Δήμαρχε. Ωραία. Ακριβώς. Λοιπόν, καλή δύναμη, καλή συνέχεια στο έργο σας. Το σύζυγό σου, φιλιά από μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, κύριε Παρίς. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας, κύριε. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Κεκάτο. Και σε εσάς και τους ακροατές και ευχαριστώ πάρα πολύ για την ηθική συμπαράσταση και το ενδιαφέρον σας. Μα το ενδιαφέρον όλων μας είναι στραμμένο εκεί. Μπορεί να έχουμε συναντήσεις στις Βρυξέλλες, μπορεί αυτό. Και το έχουμε ανάγκη. Αυτό έχουμε ανάγκη περισσότερο. Αυτό είναι. Αυτό. Πείτε μας λοιπόν, καταρχήν σας έπιασε στον ύπνο ο ισχυρός μετασεισμός των 4,6. Δεν μας έπιασε στον ύπνο, γιατί όσο και να ακούγεται περίεργο, εμείς που διαχειριζόμαστε την κρίση, διότι μέχρι και όλο το επιτελείο, δεν κοιμόμαστε. Κοιμόμαστε με βάρδιες. Οπότε μας έπιασε σε στιγμή συνεργασίας και συμβουλίου. Στις 5 και 10 το πρωί, να το πούμε αυτό. Ναι, 5 και 10 ναι, λοιπόν. Ναι, ναι, ναι. Ήταν ένας μεγάλος σεισμός, αλλά μικρότερος από τον κύριο σεισμό. Mm-hmm. Οπότε όλα αυτά συνηγορούν ότι το φαινόμενο εξασθενεί και mm-hmm. οι επιστήμονες που έχουν καταθέσει την άποψη ότι ο κύριος σεισμός ήταν ο πρώτος που έγινε, επιβεβαιώνεται. Mm-hmm. Τώρα, κάτι συγκρίσεις με το σεισμό του 1953 και αυτό η τρομολαγνία που καλλιεργείται και θεωρώ ότι είναι λάθος και υπερβολή και δεν βοηθάει και τους κατοίκους, είναι λάθος. Ο σεισμός του 1953 δεν έχει καμία σχέση με το σεισμό αυτόν, όπως είπαν οι σεισμολόγοι. Και το να δείχνουν πλάνα τηλεοράσεις από το σεισμό του 1953 δεν νομίζω ότι είναι πολύ όμορφο. Εδώ ήταν χθες και ο κύριος Πουλιάρας, ο οποίος είπε μάλιστα, να μεταφέρω τα λόγια του, ότι δεν έχει την αίσθηση ότι γίνει σεισμός, τουλάχιστον στην πλευρά του Αργοστολίου. Στην πλευρά του Λιξουρίου υπάρχουν προβλήματα, συνεχίζεται η καταγραφή των ζημιών. Ο κόσμος όμως το αντιμετωπίζει με ψυχραιμία, υπάρχει μια ωριμότητα στις αντιδράσεις. Το καράβι γέμισε από κόσμο και να σημειώσω ότι αυτοί που πήγαν στο καράβι γύρω στα 1000 άτομα δεν ήταν αυτοί που τα σπίτια τους έχουν καταστραφεί. Ένα μέρος ήταν αυτό το μικρότερο, ένα άλλο μέρος το μεγαλύτερο ήταν ότι φοβόντουσαν. Mm-hmm. Και ο φόβος είναι και ένα σεβαστό συνέστημα και το διαχειριζόμαστε. Και επίσης τον αναφέρω ότι στο καράβι, εκτός από κεφαλονίτες, έχουμε και μετανάστες και Ρωμά, γιατί ο mm-hmm. δεν έχει εθνικότητα ο φόβος, ούτε η καταστροφή. Διαχειριζόμαστε με ανθρωπισμό όσο καλύτερα μπορούμε και θέλω να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου στο Superfast για την ευγένεια με την οποία αντιμετωπίζουν όλοι από τον πλοίαρχο μέχρι το τελευταίο μέρος του πληρώματος τους ανθρώπους, με κατανόηση, με σεβασμό, με αλληλεγγύη. Και έτσι τώρα μόλις έχω έρθει από το καράβι και έχω πρόσφατα στις εικόνες, όλα είναι κατά το δυνατόν, γιατί δεν είναι μια ευχάριστη κατάσταση. Μιλήσατε για το Superfast.
έφτασε το δεύτερο. Το δεύτερο, το Ελευθέριος Βενιζέλος έδεσε ή όχι ακόμα. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος έρχεται το απόγευμα. Έρχεται το απόγευμα, γιατί θα χωρέσει άλλους χίλιους, νομίζω. Έτσι δεν είναι. Άλλους χίλιους θα φιλοξενήσει το Ελευθέριος Βενιζέλος. Νομίζω περισσότερο, 1.300 άτομα, δίνει και άλλες δυνατότητες. Οπότε νομίζω ότι δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα. Η κατάσταση ελέγχεται. Τα συντονιστικά όργανα δουλεύουν διαρκώς. Ο κύριος Μιχελάκης είναι από την πρώτη στιγμή εδώ, δεν έχει φύγει καθόλου. Συνέχεια είναι μαζί μας και συντονίζουν αυτό το έργο. Το ίδιο και οι Γενικοί Γραμματείς των Κορυφαίων Υπουργείων που εμπλέκονται σε αυτό το θέμα. Η Ενότητα Εθνοτική του Στρατού και όλες οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες έχουν έρθει ειδικοί μηχανικοί από την Αθήνα και από την Πάτρα που έχουν ενισχύσει τη δύναμη τη δικιά μας εδώ στο Δήμο και στην Περιφέρεια. Εκεί γίνεται μια πολύ συντονισμένη δουλειά, θα έλεγα ευρωπαϊκού επίπεδου. Και το λέω αυτό μια και η χώρα μας προεδρεύει στην Ευρώπη. Πραγματικά σε αυτή την κρίση δείξαμε ότι έχουμε άπειρες δυνατότητες και η οικονομική κατάσταση, τα οικονομικά προβλήματα δεν έδειξαν να φύγουν ούτε στο ελάχιστο την αντιμετώπιση, τη σοβαρή και οργανωμένη και επιστημονική αντιμετώπιση του φαινομένου. Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι μας τρώει η γκρίνια. Δηλαδή, δεν πάει η κρατική μηχανή, δεν κινητοποιείται η κρατική μηχανή, λέμε πω λιγορούμε. Πήγε αμέσως εδώ, λέγανε, α, γιατί στην Κεφαλονιά πήγε αμέσως. Δηλαδή, υπάρχει ο γκρινιάρης της υπόθεσης. Ο κύριος Πρωθυπουργός πήρε αμέσως τον κύριο Δήμαρχο, τον κύριο Παρίσι, αμέσως. Και στην κυριολεξία σε 2 ώρες δεν σεισμό ήταν εδώ ο κ. Μιχελάκης με το επιτελείο του. Αυτό δείχνει τα ανακλάσματα της νομικής λειτουργήσαν και όλη αυτή η μιζέρια και η κακομοιριά που μας τρέχει με τρόικες και λοιπούς συνδυασμούς έδειξαν να μην φύγουν την ουσία που είναι η αντιμετώπιση ενός οργανωμένου κράτους που έχει ευαισθησίες, που έχει δομές, που έχει δυνατότητες και μπορεί να φανεί χρήσιμο. Και το βλέπουμε τώρα γιατί τώρα ας πούμε. Κρίση φαίνεται πώς λειτουργεί ένα κράτος και πραγματικά και εμείς που έχουμε την τιμή να υπηρετούμε την τοπική αυτοδιοίκηση θα το πω μάλιστα ότι υπήρξε πέρα από την οριμότητα του κόσμου που διαχειρίστηκε το θέμα αυτό με μια μεγάλη εμπειρία και μια μεγάλη σοβαρότητα, δεν είχαμε δηλαδή κρίση ιστερίας, δεν είχαμε γκρίνιες, δεν είχαμε παράπονα. Φανταστείτε ότι εγώ είχα ζητήσει πάλι και ένα περιφερειακό να υπάρχει για λόγους τάξης έξω από το Δημαρχείο. Δεν χρειάζεται καθόλου. Όλα λειτουργήσαν με ευγένεια, με σοβαρότητα, με πειθαρχία. Και είναι πολύ καλό αυτό. Και με ακμαίο ηθικό. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Υπήρξαν δόθηκε μεγάλη βαρύτητα στα άτομα της τρίτης ηλικίας, στους ασθενείς, γιατί εγώ διαχειρίζομαι και το κομμάτι της πρόνοιας και της υγείας. Είμαστε σε συνεργασία με τον Ιατρικό Σύλλογο και υπάρχει μια μέρημνα αρκετά ικανοποιητική. Το γυροκομείο εκενώθηκε και πήγε στον Άγιο Γεράσιμο, μας είπατε χθες, έτσι δεν είναι? Πήγε στο μοναστήρι του Αγίου Γεράσιμου, γιατί ξέρετε, χτίζεται καινούριο γυροκομείο στην Κεφαλονιά. Έχουμε μια πολύ σημαντική δωρεά της οικογένειας Βεργωτή. Και τα. Την ακούτε? Ναι, βεβαίως σας ακούω. Ναι, ναι. Οι ηλικιωμένοι είχαν μεταφερθεί σε ένα ξενοδοχείο στο μεσοδιάστημα. Αυτό το ξενοδοχείο είχε κάποιες ζημιές. Δηλαδή, διαμορφώθηκε ο χώρος του ξενοδοχείου ως γυροκομείο για να καλύψει το μεσοδιάστημα από το ένα γυροκομείο στο άλλο. Αυτό είχε ρογμές και κρίθηκε ότι έπρεπε να μεταφερθούν στο μοναστήρι του Αγίου Γερασίου, που υπάρχουν υποδομές, υπάρχουν κρεβάτια, υπάρχουν δωμάτια, να είναι ασφαλείς οι άνθρωποι. Μας ενδιαφέρει ο άνθρωπος. Ακούσαμε λοιπόν τον Δήμαρχο, τον κύριο Παρίς, ακούσαμε και τον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού και Τουρισμού Κεφαλονιάς, τον κύριο Κεκάτο, που φιλοξενηθήκαν από την Λουκή Λακαρέλ στην εκπομπή της με το Λί και με το Λάμδα. Και να αλλάξουμε θέμα, από όπου διαβάσαμε ότι είναι άκυρη, λέει, η άδεια του ΜΟΛ. Έτσι λοιπόν η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας έκρινε άκυρη την άδεια του ΔΕΜΟΛ στο Μαρούσι, όπως προκύπτει από τη δημοσιευμένη απόφαση, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι το εμπορικό κέντρο θα πρέπει να καταδαφιστεί. Η συγκεκριμένη απόφαση είχε γίνει γνωστή από τον Αύγουστο, αλλά σήμερα δημοσιεύθηκε. Συγκεκριμένα, το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε ότι ναι, μεν δεν υπήρξε προβλεπόμενη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και οι πολεοδομικές ρυθμίσεις έγιναν με μελέτη που δεν ήταν επαρκώς αιτιολογημένη. Την ίδια στιγμή όμως αποφάνθηκε ότι το Υπουργείο Υποδομών για να ξεπεράσει τα συνταγματικά και νομικά ζητήματα που ανέκυψαν μπορεί να επανέλθει με νεότερες αποφάσεις του, τις οποίες θα περιλαμβάνουν μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του όλου έργου και θα αιτιολογούν την αναγκαιότητα μεγαλύτερου συντελεστή δόμησης για την ανέγερση του επίμαχου εμπορικού κέντρου. Επί της ουσίας, το Συμβούλιο της Επικρατείας δίνει μια παράταση ώστε να διευθετηθούν τα πολεοδομικά ζητήματα, ώστε να επιτραπεί η ενδεχόμενη καταδάφισή του. Η απόφαση λοιπόν υπενθυμίζεται μάλλον ότι τον περασμένο Αύγουστο η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας σε διάσκεψη και κλεισμένο των θυρών
έκρινε με ένα ακύρη την οικοδομική άδεια ανέγερση του εμπορικού κέντρου The Mall Athens Ομαρούς Αττικής, αλλά παράλληλα έδωσε και νομική λύση για να θεραπευθεί, ας το λέγαμε έτσι, το πρόβλημα. Ειδικότερα, οι σύμβουλοι επικρατείας μετά από μια δικαστική διαδρομή μιας δεκαετίας και πλέον, καθώς η υπόθεση απασχόλησε και το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με μεγάλη πλειοψηφία, έκριναν ότι ο νόμος 3207 κάθετος 2013 που επέτρεψε την κατασκευή του μεγαλύτερου στην Ανατολική Ευρώπη εμπορικού κέντρου 75.000 τετραγωνικών μέτρων δεν είναι νόμιμος, καθώς δεν προηγήθηκε όπως απαιτεί το Σύνταγμα η έγκριση περιβαλλοντικής μελέτης. Με τον επίμαχο λοιπόν νόμο αυτό που είπαμε, τον 3217 κάθετος 2013, χορηγήθηκε οικοδομική άδεια ανέγερσης του The Mall, ιδιοκτησίας εταιρείας Lambda Development του ομίλου Λάτσι. Όμως κάτοικοι του Αμαρουσίου προσέφηκαν στον το ακυρωτικό δικαστήριο και ζητούσαν την ακύρωση της οικοδομικής άδειας κατασκευής του εν λόγω εμπορικού κέντρου. Μπορείτε να διαβάσετε και περισσότερα στο zoogla.gr, υπάρχει και στο πρωτοσέλιδα. Και να πάμε λίγο στον κύριο Μπανιάτη, στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, ο οποίος απέσυρε το νομοσχέδιο για την πώληση του 66% του ανεξάρτητου διαχειριστή μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, την επίμαχη τροπολογία για τη ΔΕΗ ΑΕ, που ήταν ερμηνευτική προγενέστερης διάταξης και όριζε ότι πρώτον, η ΔΕΗ ΑΕ και τα νομικά πρόσωπα που δημιουργούνται από αυτήν, εν ουδεμία περίπτωση ευθύνονται για υποχρεώσεις προκύπτουσες από την παλαιά ασφαλιστική λειτουργία της ή και σχετίζονται με τη χρηματοδότηση της τυχόν διαφοράς εσόδων, μείων παροχές του ασφαλιστικού φορέα του προσωπικού της. Δεύτερον, η ασφαλιστική κάλυψη και προστασία των ασφαλισμένων της ΔΕΗ στο προσήκον επίπεδο αποτελεί αποστολή και υποχρέωση αποκλειστικά του ασφαλιστικού φορέα τους και του κράτους και όχι της ΔΕΗ ΑΕ. Ο εισηγητής αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο κ. Αθανάσιος Πετράκος, εξέφρασε την ικανοποίησή του που η κυβέρνηση απέσυρε την κατάπτυστη, όπως τη χαρακτήρισε, τροπολογία. Η συζήτηση νομοσχεδίου στην Ολομέλεια της Βουλής συνεχίζεται με την κυβέρνηση να υπεραμείνεται της ανάγκης ιδιωτικοποίησης, υποστηρίζοντας ότι ενισχύει την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα και σύσσωμη την αντιπολίτευση να κάνει λόγο για ξεπούλημα των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας. Και να πάμε λίγο στο φυσικό αέριο. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες, ο Πρωθυπουργός σημειώσε πως η Ελλάδα εξέρχεται από μια μεγάλη κρίση και συνεπώς μια ευνοϊκότερη τιμολογιακή πολιτική στο μέτωπο του φυσικού αερίου θα συνέβαλε στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Η επιθυμία της ελληνικής κυβέρνησης για μείωση της τιμής φυσικού αερίου που εξάγει στη χώρα μας η ρωσική Gazprom και το ενδεχόμενο ρωσικών επενδύσεων στην Ελλάδα βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης του Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά και του Ρώσου Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν στις Βρυξέλλες κατά τη Σύνοδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ρωσίας. Ο κ. Σαμαρά σημείωσε πως η Ελλάδα εξέρχεται από μια μεγάλη κρίση και συνεπώς μια ευνοϊκότερη τιμολογιακή πολιτική στο μέτωπο του φυσικού αερίου θα συνέβαλε στην ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας. Ο Πρωθυπουργός απίφθινε παράλληλα κάλεσμα για ρωσικές επενδύσεις στην Ελλάδα και αναφέρθηκε στο ρωσικό ενδιαφέρον που υπάρχει για σιδηρόδρομους και λιμάνια. Αναφερόμενος δε στις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ρωσίας, επισήμανε ότι δεν μπορεί να υπάρξει σταθερότητα στην περιοχή χωρίς την ανάπτυξη των ευρωρωσικών σχέσεων. Από την πλευρά του, ο κύριος Πούτιν εμφανίστηκε ανοιχτός στο να γίνει συζήτηση για όλα τα θέματα. Με μεγάλη μου χαρά, με μεγάλη ευχαρίστηση, θα συζητήσω μαζί σας οποιοδήποτε θέμα θέσατε στην ημερήσια διάταξη, σχολίασε. Ο Ρώσος Πρόεδρος τόνισε πως γνωρίζει τις δυσκολίες και στηρίζει τις προσπάθειες της Ελλάδας για έξοδο από την κρίση. Μάλιστα, προέταξε την αύξηση των εμπορικών συναλλαγών μεταξύ των δύο χωρών και του τουριστικού ρεύματος από τη Ρωσία προς την Ελλάδα. Και να πάμε στην κυρία Αλέκα Παπαρίγα, σε ερώτηση της κυρία Παπαρίγα. Κάνει λόγο για δεινή οικονομική κατάσταση των μικρών και μεσαίων αγροτών που βλέπει κάθε χρόνο το εισόδημα να μειώνεται δραστικά και να αντιμετωπίζει θέμα επιβίωσης. Έτσι λοιπόν, στην ερώτηση γίνεται λόγο για δεινή οικονομική κατάσταση των μικρών και μεσαίων αγροτών, που βλέπει κάθε χρόνο το εισόδημα να μειώνεται δραστικά και να αντιμετωπίζει θέμα επιβίωσης από τη μεγάλη αύξηση στο κόστος παραγωγής, την μείωση τιμών παραγωγού από τους εμποροβιομηχάνους, από τα χαράθια και τους φόρους φωτιάς της κυβέρνησης. Η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΚΚΕ αναφέρει επίσης ότι το 50% των αγροτών δεν έχει ιατροφαρμακευτική περίθαλψη γιατί δεν έχει να πληρώσει τις φορές του στον ΟΓΑ. Ενώ βάλει κατά της κυβέρνησης λέγοντας ότι με το νέο φορολογικό υποχρεώνει να τηρεί λογιστικά βιβλία αυτών που έχει τζίρο 10.000 ευρώ,
φορτώνοντάς τον με νέα έξοδα, ενώ θα τον χαρατσώνει 13% από το πρώτο ευρώ πληρώνοντας φόρους. Αναφερόμενος στην τελευταία ρύθμιση για τα κόκκινα χρέη, η κυρία Παπαρίγα εκτιμά ότι αφορά ένα μικρό ποσοστό των αγροτών, ευνοεί το χαρτοφυλάκιο της τράπεζας και όχι την αγροτιά, και κατόπιν όλων των παραπάνω καλεί τον Πρωθυπουργό να απαντήσει τι μέτρα θα πάρει για να σταματήσει το ξεκλήρισμα της φτωχής αγροτιάς. Και από την κυρία Παπαρίγα να περάσουμε στον πρόεδρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον κύριο Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος ανέφερε πως η ορθή λειτουργία της δικαιοσύνης μπορεί να συμβάλλει στη σκληρή διαπραγμάτευση με τους εταίρους. Για παρατεταμένη και διαρκή παραβίαση του Συντάγματος και στη διαδικασία λήψη των αποφάσεων τα τρία τελευταία χρόνια του Μνημονίου, έκανε λόγο ο Αλέξης Τσίπρας κατά την επίσκεψή του στον πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας, Σωτήρη Ρίζο. Όπως επισήμανε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, αυτό δικαιολογείται εν μέρη λόγω των έκτακτων περιστάσεων, όπως η παραβίαση του Συντάγματος και η παρέμβαση των δανειστών συνιστά παρέμβαση στον σκληρό πυρήνα της ανεξαρτησίας της χώρας. Ο κύριος Τσίπρας το πρόσθεσε δε πως η ορθή λειτουργία της δικαιοσύνης μπορεί να συμβάλλει στη σκληρή διαπραγμάτευση με τους εταίρους και να επανακαθορίσει την θέση της χώρας στο ευρωπαϊκό και διεθνές γίγνεσθε. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος Συμβουλίου της Επικρατείας δήλωσε ότι εξηγήσαμε στον κύριο Τσίπρα τη μεγάλη πίεση που δέχεται το δικαστήριο, τόσο από μια εκτεταμένη και ασταθή νομοθεσία, όσο και από τις δυσμενείς πραγματικά συνθήκες που επικρατούν στη χώρα, γεγονότα που δυσχεραίνουν σε μεγάλο βαθμό την άνετη ερμηνεία και εφαρμογή του Συντάγματος. Ο κύριος Ρίζος σημείωσε τις δυσκολίες του δικαστηρίου να επιλύει όλο και περισσότερο οξυμένες διαφορές των πολιτών με το κράτος, οι οποίες κατά μεγάλο μέρος αναφέρονται στην τήρηση του Συντάγματος. Και να αλλάξουμε θέμα, να πάμε στον Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Χαράλαμπο Αθανασίου, ο οποίος, όπως δήλωσε στη Βουλή, η πιλωτική εφαρμογή, η πιλωτική εφαρμογή, η ηλεκτρονική επιτήρηση δηλαδή των κρατουμένων, η οποία θα γίνει αρχικά σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και στη συνέχεια θα επεκταθεί και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Έτσι λοιπόν, όπως είπαμε, σε 2 με 3 μήνες ξεκινά πιλωτικά η εφαρμογή της ηλεκτρονικής επιτήρησης κρατουμένων, όπως ανακοίνωσε στη Βουλή ο κύριος Αθανασίου. Σύμφωνα λοιπόν με τον κύριο Αθανασίου, η πιλωτική εφαρμογή του εν λόγω προγράμματος πρόσθεσε ότι λόγω της συμφόρησης στις φυλακές της χώρας, το Υπουργείο εξετάζει τις συνθήκες, τις προϋποθέσεις και τα αντικειμενικά κριτήρια, βάσει των οποίων θα μπορούν να αποφυλακίζονται όσοι τιμωρούνται για ήπια κακουργήματα, εφόσον έχουν εκτίσει τα 2/5 της ποινής τους. Πού να πάμε τώρα, γιατί βλέπω ότι μας μένουν περίπου 25 λεπτάκια. Να πάμε στον κύριο Βενιζέλο, όπου την ικανοποίηση του για τη συνεισφορά και τη συνδρομή των ελληνικών εταιριών που αποτελούν επίσημους χορηγούς της ελληνικής προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρώπης, εξέφρασε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Ευάγγελος Βενιζέλος, σε ειδική εκδήλωση προς τιμή των χορηγών. Οι ελληνικές επιχειρήσεις, οι ελληνικές τράπεζες, ο ιδιωτικός τομέας, στο πλαίσιο της ευαισθησίας του, στο πλαίσιο των αρχών της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, αλλά και στο πλαίσιο της επιχειρηματικής διορατικότητάς του, όπως αρμόζει στο επιχειρήν, αντελήφθη ότι η ελληνική προεδρία είναι μια πολύ σημαντική επένδυση για την πολιτεία αλλά και την οικονομία στην Ελλάδα. Σημείωσε ο κύριος Βενιζέλος, συμπληρώνοντας ότι ο ιδιωτικός τομέας έσπευσε να μας βοηθήσει αξιοποιώντας το θεσμό των χορηγιών, που είναι ένας θεσμός διεθνής. Ο κύριος Βενιζέλος επανέλαβε το επόμενο εξάμηνο είναι το πιο δύσκολο, γιατί όπως χαρακτηριστικά είπε, είναι το εξάμηνο. Είναι το εξάμηνο της οριστικής στροφής από την στην έξοδο από την κρίση και το μνημόνιο. Και να πάμε στον κύριο Κάρολο Παπούλια, όπου όπως λέει, είναι αναγκαία αναστροφή του φαινομένου οι Έλληνες επιστήμονες να φεύγουν και να διαπρέπουν στο εξωτερικό. Περιστράφηκε λοιπόν η συζήτηση του Προέδρου της Δημοκρατίας και του νομπελίστα ομότιμου καθηγητή του Πανεπιστημίου της Χάιντελβέργης, του δόκτωρα Χάραλντ Τσουρχάουζεν, που αναγορεύτηκε επίτιμος διδάκτορας της Ιατρικής Σχολής και του Τμήματος Φαρμακευτικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Ο επιστήμονας επισκέφθηκε σήμερα τον κύριο Παπούλια, συνοδευόμενος από τους Έλληνες διαπρεπείς συναδέλφους, τον δόκτορα Χρήστο Βασιλάκο, Γενικό Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας, τον κύριο Ιωάννη Ιωαννίδη, τον κύριο Κόλια και τον κύριο Μαχαίρα, καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Ο κύριος Παπούλιας υπενθύμησε στη συνάντηση που είχε στο παρελθόν στα Γιάννα με τον νομπελίστα επιστήμονα, την οποία χαρακτήρισε εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και σημείωσε πως υπάρχει αιμορραγία νέων ταλαντούχων επιστημόνων που φεύγουν για το εξωτερικό. Γεγονός ωστόσο που διακρίνει εσχάτως να αλλάζει, δεδομένου ότι παρατηρείται επιστροφή λίγων επιστημόνων στην Ελλάδα. Από την πλευρά του, ο Δόκτωρ Χάραλντ Τσούρχάουζεν σημείωσε πως γνωρίζει πάρα πολλούς Έλληνες συναδέλφους του που εργάζονται στο εξωτερικό και στη χώρα του, διαπιστώνοντας μια τάση να φεύγουν επιστήμονες και δυστυχώς να μην επιστρέφουν. Αυτή η τάση θα πρέπει να αναστραφεί, κατέληξε. Και να πάμε στον Δήμαρχο Κίμης και Αλβερίου, όπου πίνει φυλάκιση 7 μηνών, να επέβαλε το ειρηνοδικείο Κίμης στον Δήμαρχο Κίμης και Αλβερίου Δημήτρη Θωμά για το ποτήρι που πέταξε στον Δημοτικό Σύμβουλο, Βαγγέλη Μπελιά, κατά τη διάρκεια του Δημοτικού Συμβουλίου. Να πούμε πως η ποινή επέβαλε το δικαστήριο και στον Δημοτικό Σύμβουλο για εξύβριση. Τώρα, να πάμε στον κύριο Γιακουμάτο και στη σύζυγό του, η οποία είναι και συνονόματη. Ονομάζεται και αυτή Ελένη Θεοδόρου. Συνονόματη λοιπόν η γυναίκα του κύριου, η σύζυγος μάλλον του κύριου Γιακουμάτου. Αναβολή λοιπόν για τις 11 Φεβρουαρίου του 2014 δόθηκε στην εκδίκαση της υπόθεσης που αφορά σε ανακριβή έκδοση φορολογικών στοιχείων για την οποία, όπως είπαμε, κατηγορείται η κυρία Θεοδόρου. Για την ίδια υπόθεση κατηγορούνται και ο αδελφός του, ο λογιστής και η διαχειρίστρια του οίκου Ευγυρίας, Άγιος Χαράλαμπος. Ο συνηγορός τους, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, κατήγγειλε ότι οι υπάλληλοι της οικονομικής αστυνομίας δέχτηκαν πιέσεις προκειμένου να εμπλέξουν το Γεράσιμο Γιακουμάτο. Στο μεταξύ, διευκρίνησε ότι ο βουλευτής δεν έχει καμία σχέση με τη μετοχική σύνθεση ή τη διοίκηση του οίκου Ευγυρίας. Ο κύριος Δημητρακόπουλος χαρακτήρισε έολη την αυτόφορη διαδικασία που ακολουθήθηκε στην περίπτωση των κατηγορουμένων, καθώς δεν προβλέπεται από τον νόμο, όπως είπε. Ισχυρίστηκε μάλιστα ότι δεν ήταν αρμοδιότητα της οικονομικής αστυνομίας, αλλά η δίωξη έγινε με αυτόν τον τρόπο, διότι ασκήθηκαν πιέσεις προκειμένου να υπάρξουν πολιτικές εξελίξεις χωρίς να προβεί σε περαιτέρω λεπτομέρειες. Νωρίτερα είχε ζητήσει να κηρυχθεί απαράδεκτη ποινική δίωξη σε βάρος τους, γιατί δεν προηγήθηκε μηνυτήρια αναφορά τους ΔΟΕ ή άλλου αρμόδιου οργάνου, αλλά της οικονομικής αστυνομίας. Σημειώνεται ότι η δίκη αναβλήθηκε έπειτα από αίτημα των συνηγόρων να καταθέσουν οι υπάλληλοι της οικονομικής αστυνομίας που ενεπλάκησαν στην έκδοση του πορίσματος. Και να πάμε στα διεθνή μας, να ξεκινήσουμε με την Αίγυπτο, όπου αναβολή για τις 22 Φεβρουαρίου πήρε η δίκη του Μοχάμεντ Μόρση και των συντρόφων του. Στην έναρξη της δεύτερης από τις συνολικά 4 δίκες σε βάρος του, ο εκδιωχθής πρόεδρος της Αιγύπτου επιτέθηκε στο δικαστήριο και φώναξε πως είναι ο νόμιμος ηγέτης της χώρας. Ο Μόρση κατηγορείται για απόδραση από φυλακές υψίστης ασφαλείας τον Ιανουάριο του 2011. Και να πούμε πως η δίκη ξεκίνησε λίγη ώρα μετά τη δολοφονία του στρατηγού Μοχάμεντ Σάιντ, υψηλό βαθμό στελέχους του Αιγυπτιακού Υπουργείου Εσωτερικών. Ο Σάιντ δολοφονήθηκε από 2 ένοπλους κουκουλοφόρους την ώρα που έβγαινε από το σπίτι του. Λίγες ώρες αργότερα, ένας αστυνομικός σκοτώθηκε μπροστά από εκκλησία και 2 ακόμη τραυματίστηκαν από πυρά αγνώστων. Αυτά λοιπόν όσον αφορά και στην Αίγυπτο. Και να πάμε στις Βρυξέλλες, όπου σε βάρη κλίμα πραγματοποιήθηκε η άτυπη Ευρωπαϊκή Σύνοδος. Επίκεντρο, με συγχωρείτε, των συζητήσεων μεταξύ του Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν και των επικεφαλής των Ευρωπαϊκών Οργάνων ήταν η Ουκρανία. Ο πρόεδρος της Κομισιόν, Ζωζέ Μανουέλ Μπαρόζο, τόνισε τη σημασία της συνεργασίας. Πιστεύω ότι πρέπει να αλλάξουμε την αντίληψη ότι το κέρδος μιας χώρας αποτελεί πληγή για μια άλλη περιοχή. Εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση είμαστε εναντίον της νοοτροπίας μιας ομάδας χωρών εναντίον μιας άλλης. Ο Ρώσος πρόεδρος από την πλευρά του έστειλε το δικό του μήνυμα, επισημαίνοντας ότι το πρόβλημα ξεκινάει όταν πλήττονται τα συμφέροντα της μίας ή της άλλης πλευράς. Οι κοινοί μας γείτονες προσπαθούν να συνεργαστούν πιο ενεργά με την Ευρωπαϊκή Ένωση και ταυτόχρονα να διατηρήσουν στενούς ιστορικούς και δεσμούς συνεργασίας με τη Ρωσία. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι πρέπει να βοηθήσουμε με αυτό, αλλά είναι απαράδεκτο να δημιουργούμε νέες διαχωριστικές γραμμές. Στο πλαίσιο λοιπόν της επίσκεψης Πούτιν στις Βρυξέλλες συμπεριλήφθηκε η συνάντηση με τον Έλληνα Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά. Παραμένουμε λοιπόν στις Βρυξέλλες, όπου μέλη του φεμινιστικού κινήματος FEMEN πραγματοποίησαν συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην έδρα του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης εναντίον της επίσκεψης του Ρώσου Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν στις Βρυξέλλες. Άνδρες της αστυνομίας συνέλαβαν τις νεαρές κοπέλες που είχαν γράψει στο στήθος τους το σύνθημα «Πούτιν, δολοφόνος της δημοκρατίας». Ο Ρώσος πρόεδρος συναντήθηκε με Ευρωπαίους αξιωματούχους,
με φόντο την ένταση στις σχέσεις της Μόσχας, Ευρωπαϊκής Ένωσης και κυρίως την Ουκρανική κρίση. Και να πάμε στις ΗΠΑ, όπου ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπάρακ Ομπάμα, ζητάει αλλαγή πολιτικής, δίνοντας σημασία στην αποκατάσταση των οικονομικών ανισοτήτων. Φαίνεται λοιπόν πως θα επιχειρήσει ο Αμερικανός πρόεδρος. Στην ετήσια ομιλία του για την κατάσταση του έθνους, ο Μπάρακ Ομπάμα θα υπογραμμίζει τις συνιστώσεις της νέας κατεύθυνσης αμερικανικής οικονομίας, με στόχο να διορθωθούν τα λάθη που οδήγησαν στον αποδεκατισμό της μεσαίας τάξης. Ωστόσο, μόλις το 37% των Αμερικανών πιστεύουν ότι μπορεί να λαμβάνει σωστές αποφάσεις για το μέλλον. Ήδη δέχεται και τα πειρά των αντιπάλων του, να πούμε, για την εικόνα του Προέδρου των ΗΠΑ στο εξωτερικό, με κατηγορίες για υποτονική δράση και ανύπαρκτη πυγμή. Δεν υπάρχει, λέει, ούτε κουβέντα για τη Συρία. Αποδείξαμε ότι 11.000 άνθρωποι σκοτώθηκαν, δολοφονήθηκαν και βασανίστηκαν. Δεν υπάρχει ηγεσία. Είναι αντροπιαστικό κεφάλαιο στην αμερικανική ιστορία, υποστηρίζει ο Τζον Μακκέιν, ο ρεπουμπλικανός γερουσιαστής και πρώην προεδρικός υποψήφιος. Αλλαγή, όπως είπαμε, ζήτησε. Στην ετήσια πάντως ομιλία του για την κατάσταση του έθνους, θα υπογραμμίσει τις συνιστώσεις της νέας κατεύθυνσης αμερικανικής οικονομίας για να διορθωθούν τα λάθη που, όπως είπαμε, οδήγησαν στον αποδεκατισμό της μεσαίας τάξης. Και να αλλάξουμε θέμα, να γυρίσουμε στην Ουκρανία, που με μεγάλη πλειοψηφία η Ουκρανική Βουλή αποφάσισε την κατάρχηση του νόμου που περιορίζει τις διαδηλώσεις. Όμως αναβλήθηκε η συζήτηση και ψήφιση του νόμου που θα δίνει αμνηστία σε όσους διαδηλωτές βρίσκονται στη φυλακή. Την ίδια ώρα, ο Βίκτορ Γιανουκόβιτς αποδέχθηκε την παραίτηση του Μίκολα Ζάροφ και της κυβέρνησής του. Η αποφάση λοιπόν που πήρε η Βουλή, καθώς και η δική μου παραίτηση, δημιουργούν το πλαίσιο για μια συμβιβαστική λύση. Θέλω να απευθυνθώ στους πολίτες της χώρας μας. Για μένα, η ενότητα και η αξιοπρέπεια της Ουκρανίας είναι ό,τι πιο σημαντικό. Πρέπει να μείνουμε ενωμένοι. Οι προσωπικές φιλοδοξίες έρχονται σε δεύτερη μοίρα, δήλωσε ο πρώην Πρωθυπουργός Μίκολα Αζάροφ. Χιλιάδες διαδηλωτές λοιπόν πανεγύρισαν την παραίτηση της κυβέρνησης Αζάροφ, όμως στους δρόμους βγήκαν και υποστηρικτές του Βίκτορ Γιανουκόβιτς. Ο πρόεδρός μας δεν έχει άλλη επιλογή. Βρέθηκε σε τέτοια θέση που ή θα συμφωνούσε ή θα ξεσπούσε εμφύλιος, όπου μπορεί μόνο είτε να παραχωρήσει ή να θέσει την Ουκρανία στο χείλος του εμφυλίου πολέμου. Γνωρίζω πως το διάταγμα για την επιβολή κατάστασης έκτακτης ανάγκης είναι έτοιμο. Χρειάζεται μόνο την υπογραφή του Προέδρου, είπε χαρακτηριστικά η Γκαλίνα που υποστηρίζει τον Ουκρανό Πρόεδρο. Και να πάμε να δούμε ένα βιντεάκι. Ένα βιντεάκι λοιπόν με 6 πλοία που βρέθηκαν κυριολεκτικά μέσα σε πολύ ισχυρές καταιγίδες. Το συζητάγαμε και πριν αυτό, στη μέση του ωκεανού, και το οποίο κάνει το γύρο του διαδικτύου. Οι εικόνες είναι εντυπωσιακές, με κύματα θηρία ύψους πολλών μέτρων, να προσπαθούν να καταπιούν τα καράβια που πλέουν στα πιο αφιλόξενα νερά. Τα κύματα ανεβάζουν στον αέρα τα πλοία και στη συνέχεια τα χτυπούν με δύναμη στην επιφάνεια της θάλασσας. Ωστόσο, οι προφανώς εμπειρότατοι πλοίαρχοι των πλοίων καταφέρουν να ανταπεξέλθουν στην οργή του καιρού. Οι εικόνες πραγματικά είναι εντυπωσιακές και αφού μας δόθηκε ευκαιρία να ευχηθούμε και καλά ταξίδια, καλό κουράγιο στους ναυτικούς, Έλληνες ναυτικούς, όπου και αν βρίσκονται. Ας δούμε αυτό το βίντεο. Good job.
Και να πάμε στον Κάφκασο, όπου την ταραγμένη περιοχή του Καυκάσου διασχίζει η Ολυμπιακή Φλόγα των χειμερινών αγώνων του Σότσι, που έγινε δεκτή με λαμπρότητα από τους πολίτες στην Τσετσενία και την Ιγκουσετία. Λίγες ώρες νωρίτερα την Φλόγα υποδέχτηκαν με ενθουσιασμό και παραδοσιακούς χορούς χιλιάδες Ρώσοι και στον Ταγκιστάν. Τα μέτρα ασφαλείας της περιοχής ήταν δρακόντια μετά από τις δύο πολύ νεκρές βομβιστικές επιθέσεις στο Βόλγκογκραντ τον περασμένο Νοέμβριο που στήχησαν τη ζωή σε 34 ανθρώπους. Να δούμε λίγο το βίντεο. Για να αλλάξουμε θέμα, να πάμε να δούμε ένα άλλο βίντεο όπου κυριολεκτικά μενόμενος ήταν ένας Σταύρος, ο οποίος μπήκε τρέχοντας σε αυτοκινητόδρομο της Κίνας. Το ζώο λοιπόν που είχε φύγει λίγο νωρίτερα από φάρμα, στην οποία εκτρεφόταν και προοριζόταν για σφαγή, εισήλθε σε κεντρικότατο δρόμο στο νοτιότερο τμήμα της χώρας, τον βλέπετε και στα πλάνα σας, και στάθηκε ακίνητο, με αποτέλεσμα ένας διερχόμενος οδηγός μοτοσυκλετιστής να πέσει πάνω του και στη συνέχεια να πέσει και στο έδαφος. Όπως έγινε γνωστό, η τρελή πορεία του Ταύρου σταμάτησε άδοξα, καθώς οι αρχές αναγκάστηκαν να τον θανατώσουν. Το βλέπετε και στα πλάνα σας. Και από την Κίνα να πάμε πάλι στην Αίγυπτο, όπου την ευθύνη για τη συντριβή ενός ελικοπτέρου στην Χερσόνησο του Σινά στην Αίγυπτο την περασμένη εβδομάδα ανέλαβε η εξτρεμιστική οργάνωση Ansar Beit al-Magdi, άμα το διαβάζω σωστά. Στην ανακοίνωσή της, η οποία αναρτήθηκε στη ιστοσελίδα τζιχατιστών, η οργάνωση αναφέρει ότι κατάφερε να καταρρύψει ένα στρατιωτικό ελικόπτερο και να σκοτώσει όλο το πλήρωμά του. Συνολικά δηλαδή 5 άτομα, εκτοξεύοντας μια ρουκέτα εναντίον του. Μάλιστα, οι Ισλαμιστές υποστηρίζουν ότι χτύπησαν το ελικόπτερο σε περιοχή μακριά από σπίτια με σκοπό να προστατέψουν τις ζωές των μουσουλμάνων. Ωστόσο, αυτό που προκαλεί ακόμα μεγαλύτερο σοκ δεν είναι απλά ο τρόπος με τον οποίο ανακοίνωσαν το επίτευγμά τους, αλλά το βίντεο το οποίο ανάρτησαν στο διαδίκτυο και στο οποίο απεικονίζεται ένας εξτρεμιστής να στοχεύει για αρκετή ώρα και τελικά να χτυπά το ελικόπτερο, γνωρίζοντας ότι αφαιρεί τις ζωές πολλών ανθρώπων. Ο άνδρας χρησιμοποιεί ένα MAN πάντα ένα φορητό αντιαεροπορικό σύστημα που χρησιμοποιούν επίσης οι αντάρτες στη Συρία. Τώρα υπάρχουν φόβοι ότι οι εξτρεμιστές θα θελήσουν να χρησιμοποιήσουν τα πανίσχυρα αυτά όπλα στην Αιγυπτιακή ενδοχώρα, όπου οι επιθέσεις γίνονται ολοένα και πιο συχνά. Βλέπουμε και το βίντεο στις οθόνες μας. Και ας πάμε όμως σε έναν δίχρονο μικρό μπόμπυρα, ο οποίος είναι πραγματικά απίστευτος και ο οποίος εμφανίζεται σε ένα βίντεο να κάνει skateboard. Σαν επαγγελματίας, πραγματικά. Το βίντεο λοιπόν του αγοριού, που προφανώς προέρχεται από οικογένεια που αγαπά το συγκεκριμένο άθλημα, έχει περισσότερα από 200.000 views στο διαδίκτυο, με πολλούς να κάνουν λόγο για αδιάφορους γονείς του μικρού που έχουν πλήρη άγνοια του κινδύνου. Πράγμα, το παιδί κινείται σε δρόμους χωρίς παπούτσια ή πολλά ρούχα και κυρίως χωρίς κράνος ή άλλα προστατευτικά. Ας δούμε το βίντεο. Yeah, boy! Λοιπόν, ο μικρός δίχρονος μπόμπυρας, και να πάμε σε ένα άλλο θέμα, σε ένα άλλο βίντεο, στο οποίο πραγματικά βγήκαν στους δρόμους σκότες. Ούτε 100, ούτε 200, αλλά 3.000 σκότες ξεχύθηκαν σε κεντρικό αυτοκινητόδρομο στην Κίνα όταν το φορτηγό που τις μετέφερε ανετράπη. Η τροχιά ενεργοποιήθηκε άμεσα και από μόνο σε ένα τμήμα του αυτοκινητόδρομου, ενώ δεν δίστασε να πάρει στο κυνήγι τις τρομαγμένες σκότες για να τις βάλει πίσω στα κλουβιά τους. Εν τέλει, από τις 3.000, μόλις οι 900 κατάφεραν να δραπετεύσουν.
Για την ιστορία, το φορτηγό ανετράπη, τον οδηγό πάτησε απότομα το φρένο, ενώ επικρατούσε πυκνή ομίχλη. Chicken run, λοιπόν. Και πού να πάμε, να πάμε στο επόμενο μας θέμα. Βλέπετε και στα πλάνα σας τις Σκώτες, όπως είπαμε, μόλις 900 απέδρασαν. Και να πάμε σε μία πρεμιέρα. Πρεμιέρα, λοιπόν, έκανε τη Δευτέρα 27 Ιανουαρίου στο Λονδίνο «Η αόρατη γυναίκα». Στην ταινία εποχής και αγραφείται ο σκανδαλώδης έρωτας του συγγραφέα Charles Dickens με την 18χρονη ηθοποιό Nelly Terden. Τον Βρετανό συγγραφέα ερμηνεύει ο Ralph Fiennes, ο οποίος κρατά και τη σκηνοθετική μπαγκέτα της παραγωγής. Η ταινία βασίζεται στο ομώνυμο βιβλίο της Claire Tomalin, το οποίο ουσιαστικά αποκαλύπτει αυτή την κρυφή σχέση που ξεκίνησε όταν ο 45χρονος τρίλος της λογοτεχνίας είδε την νεαρή ηθοποιό στο θέατρο. Ήταν ήδη παντρεμένος όμως, να πούμε, και είχε και 10 παιδιά. Ήταν ένας αντιφαντικός χαρακτήρας. Ήταν ικανός για μεγάλες πράξεις γενναιοδορίας. Ήταν ένας πολύ ζωντανός άνθρωπος με πολλή ενέργεια, η οποία κατευθυνόταν στη δουλειά και κατευθυνόταν και στα μυθιστορήματά του. Ήταν αυτοδημιούργητος με πολλούς τρόπους. Νομίζω ότι ήταν πιθανώς ένας αυταρχικός πατέρας και σύζυγος. Σε αυτή την ταινία έχουμε να κάνουμε με το πώς έφυγε από το γάμο του. Το έκανε με έναν τρόπο δυσάρεστο και πραγματικά πολύ σκληρό, επισήμανε ο Fiennes. Η αόρατη γυναίκα αποτελεί την δεύτερη παραγωγή του Fiennes, ο οποίος, όπως είπαμε, κρατά και το σκηνοθετικό και τον πρωταγωνιστικό ρόλο. Στην ταινία συμπροταγωνιστούν επίσης η Τζοάννα Σκάνλαν, η Κρίστη Σκοτ Τόμας και η Φελίσιτι Τζόουνς. Ο Fiennes ήταν φανταστικός, εξετάζει την κάθε λεπτομέρεια. Αυτό είναι που μου αρέσει σε αυτόν. Αυτό μου αρέσουν μάλλον τα πάντα. Το κουστούμι, ο χαρακτήρας μου στο έργο δεν σε αφήνει να υιοθετείς τίποτα ψεύτικο ή ατέριαστο με την εποχή. Πάντα αναζητά την αλήθεια, τόνισε η Felicity Jones. Και να κλείσουμε ένα θέμα όπου φαίνεται πως τα ραδίκια επέστρεψαν πιο ανάποδα από ποτέ. Τα ραδίκια, λοιπόν, ή το Dead Man Show, ή στο τέλος ξυρίζουν τον νεκρό, ή άλλος με τη βάρκα μας για την αχερουσία, ή ύστερα από μια sold out παραστάσεων, προσθέτουν άλλη μια μέρα εμφανίσεων στις ήδη προγραμματισμένες. Έτσι, λοιπόν, εκτός από κάθε μαύρη Παρασκευή και ψυχοσάββατο, θα έχετε τη δυνατότητα από τον Δεκέμβριο που πέρασε, από τις 29 Δεκεμβρίου, να βλέπετε τα ραδίκια ανάποδα και κάθε Κυριακή της αναπαύσεως στο θέατρο Eliart για μόνο, και μόνο για 13.000 και 13,3 ακόμα παραστάσεις. Έτσι, λοιπόν, τα ραδίκια ανάποδα είναι ένας κωμικός μονόλογος με 13 ρόλους. 13 κωμικοί επικίνδυοι που και νεκρούς ανασταίνουν. Τους ρόλους έχει γράψει, τους κλαίει, τους οδύρεται, μα και τους υποδύεται ο αξιομακάριστος Γιώργος Γαλίτης. Σκηνοθετεί με σπαραγμό ψυχής ο αείμνηστος Βλαδίμηρος Κυριακίδης. Και τα ερωτήματα παραμένουν. Τι κοινό έχει ένας ράπερ και ένας στρατηγός, ένας κριτικός και ένας μάγειρας, ένας πολιτικός και μια χείρα εφοπλιστή, ένας ηγούμενος και ένας κλέφτης. Και η απάντηση, μα φυσικά, ότι όλοι τους έχουν δει τα ραδίκια ανάποδα. Vanitas vanitatum et omnia vanitas, ή αλλιώς ματαιώτης ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτης. Ή ο χάρος γη και παγανιά, ή τούτη τη γη που την πατούμε όλοι μέσα θα να μπούμε, ή ο παπάς ο παχής έφαγε παχιαφακή, ή το success story συνεχίζεται. Τα ραδίκια ανάποδα επέστρεψαν πιο ανάποδα από ποτέ. Ας πάμε να δούμε το τρέιλερ. Αναρωτιέστε γιατί βρίσκομαι απόψε εδώ. Η κυρία αναρωτιέται γιατί δεν φοράω τη μαύρη μου την κάπα και δεν κρατάω το δρεπάνι μου. Τι να το κάνω το δρεπάνι, με αυτά που τρώτε, έτσι πως καπνίζετε και με αυτούς που ψηφίζετε, τι να το κάνω. Σας παίρνει άλλο στο κεφάλι. Φίλοι, Ρωμαίοι πατριώτες, δανείστε μου τα αυτιά σας. Δεν ήρθα σήμερα εδώ για να πενέσω, μα ήρθα για να κυδέψω. Άδειο το γραφείο σου, η καρέκλα σου καινή, κλειστός ο υπολογιστής σου, οι σφραγίδες βουβές. Χωρίς τα γυαλιά μου, πώς θα διαβάσω χωρίς τα γυαλιά μου, ρε. Λοιπόν, σου τον διαβάζω. Αλλά πριν σου τον διαβάσω, αυτή τη τελευταία σου ώρα, τη τελευταία ώρα που σε βλέπουμε. Οικούσατε έμπρε συντεκνή τα θλίβερα μαντάτα. Ο Ζυπουνάκης Μάνογιος στο Άδη πάει τη στράτα. Και τα πνευματικά δώρα δεν σταματούν εδώ. Αν δεν σας έχουν κόψει το νερό, γεμίστε την κατσαρόλα με νερό. Αν σας το έχουν κόψει, δεν πειράζει. Αλέξανδρε,
Όλα έγιναν όπως ακριβώς θα ήθελες. Χωρίς πολυτέλειες. Απλά, σεμνά και ταπεινά, αλλά με στυλ. Εσύ, επειδή εμένα μου αρέσει να βγω να μου τζορώνω εδώ τη φτέρια μου, να κάτσω να μου τζορώξω και να πω δύο λόγια για το φίλο μας τον Κίτσο που τον είχα σάμι. Πάει ο Κίτσος μας. Α, έκατσα, μου τζούρωξα και τώρα θα τα πω. Επίτρεψε μου, Αντωνάκη, να σταθώ σε μια φράση που θα μπορούσα να πω χαρακτήρισε ολόκληρη τη ζωή σου. Δεν βαριέσαι. Υγεία να υπάρχει. Στεραχωρημένο, Πούντο, εδώ μπροστά σου. Είναι και τα νυψάκι σου. Ο Θανασάκης. Σήκω, Θανασάκη, να σε δούνε. Σήκω, μαλάρι μου. Ένα χειροκρότημα για το Θανασάκη μας, ρε παιδιά. Τι τρως, ρε Θανασάκη. 7 χρονό παιδί. Κάτσε. Αν δεν ήξερες πως ήταν άνδρας, θα έλεγες πως είναι μια πανέμορφη γυναίκα με κοντά μαλλιά. Του είχαμε βγάλει και παρατσούκλι τότε στη σχολή. Τον φωνάζαμε Αφροδίτη, η θεά της ομορφιάς. Ταραδί και ανάποδα. Ταραδί και ανάποδα. Και τα κουλουπίδια. Και τα μπρόκολα. Και τις πατάτες νευροκοπίου, γιου. Ενδιαφέρουσα φαίνεται σαν παράσταση. Και κάπου εδώ, όπως καταλαβαίνετε, φτάσαμε στο τέλος μας. Η ώρα είναι 9 ακριβώς και θα πρέπει να παραδώσουμε τη σκυτάλη στην Ηρωκοφού και το Ζούκλα Vibes. Από εμάς σας στέλνουμε ευχές για μια πραγματικά όμορφη, ευχάριστη και δημιουργική ημέρα. Καλή σας ημέρα, να είστε καλά, να νεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 7. Γεια σας.